1-2-1-2. 3-4-3-4. 5-6-6-7. Θα σε μιλά. 3-4-3-4. Μου μια χαρά ακούγεσαι εσύ. Και εσύ και μακριά. Φωνή καμπάνα, ε. Α, σε παρακαλώ. Δεν σε παρακαλώ. Κάνω τόσα χρόνια αναγγελίες. Λοιπόν, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ακόμα μία Δευτέρα εδώ στο web radio της Νέας Σμύρνης, nstv.gr/radiostring, και μας ακούτε και μας βλέπετε. Καλησπερίζω την Ρένα η Ειρήνη Κατσάνη. Καλησπέρα σας και από μένα. Και τον Γιώργο Πετρέλη. Καλησπέρα και από μένα. Και ο Δημήτρης Νικολούλια σας καλωσορίζει ακόμα μία φορά σε μία από τις εκπομπές της Ενότητας Ιστορικές Διαδρομές, όπου όπως έχουμε προαναγγείλει, σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου του 2014 θα μιλήσουμε για την Ολυμπιακή Αεροπορία, όπως ξεκίνησε από τον Ωνάση. Θα μιλήσουμε και πριν την ύπαρξή της και για τα γενικά δρόμενα που έχουν γίνει και αφότου έφυγε από τα χέρια του Ωνάση. Έτσι λοιπόν, όπως σας προείπα, έχουμε καλεσμένους μας σήμερα την αγαπητή Ρένα Κατσάνη, η οποία υπήρξε υπάλληλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, φίλη και πάντα σε διαρκή εγρήγορση στη ζωή της. Δεν της έφτασε το ότι έφτασε στο τέλος της εργασιακής της σχέσης με την Ολυμπιακή Αεροπορία και είναι ήσυχη να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι έχει δώσει μία συνέχεια στον ελεύθερο χρόνο της και ασχολείται με άλλες μεγάλες της αγάπες, όπως είναι τα θεατρικά έργα που έχει γράψει, θα μας πει η ίδια περαιτέρω, αλλά έχει κάνει και κάτι το οποίο είναι γνωστό στο χώρο για εκείνη, από ότι είμαστε εδώ πέρα μαζί φιλοξενούμενοι σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Έχει κάνει μουσικό ραδιόφωνο. Και επίσης ο έτερος καλεσμένος μας, ο Γιώργος ο Πετρέλης, ο οποίος έχει ξαναέρθει σε παλαιότερη εκπομπή εδώ, διότι όσοι είχατε παρακολουθήσει τις εκπομπές θα θυμάστε ότι τον είχαμε φέρει καλεσμένο και είχε ανταποκριθεί με πολύ πολύ μεγάλη χαρά και ευγένεια, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξαναδέχτηκε την πρόσκληση αυτή. Χαρά και τιμή μου. Και μας είχε παρουσιάσει το συγγραφικό του έργο, διότι και εκείνος ήταν υπάλληλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και αφότου συνταξιοδοτήθηκε και εκείνος, ασχολήθηκε με κάτι άλλο που, όπως διαφαίνεται, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη του αγάπη, η συγγραφή βιβλίων. Και θα δράξουμε βέβαια για την ευκαιρία να μας πει από τότε που τον έχουμε δει μέχρι σήμερα που ξαναέρχεται, τι έχει κάνει στο ενδιάμεσο, τι έχει ετοιμάσει τίποτα. Αλλά να το πάρουμε και σιγά σιγά, έτσι, πες μας. Λοιπόν, καταρχάς έχω κάνει εκπομπή και με τη Ρένα. Α, πολύ ωραία. Και συγγραφικά, όταν ήταν στο Λαύριο, στο δημοτικό σταθμό Λαυρίου, μου είχε κάνει μια πολύ όμορφη εκπομπή, η πρώτη κιόλας, η δεύτερη ήταν μαζί σου, και τώρα έχω τη χαρά να βρίσκουμε και με τους δυο σας σήμερα πια. Ναι, λοιπόν, από τότε που μιλήσαμε έχω κάνει πολλά πράγματα. Γράφω ακατάπαυστα, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Είναι αυτή τη στιγμή... Σε αυτά πράγματα όταν αρχίζουν, πάνε τρέχοντας μετά. Δεν είναι, εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν γράφω γρήγορα. Δεν έχω αυτό το χάρισμα να γράφω γρήγορα, αλλά προφανώς είναι μια παραγωγική περίοδος την οποία δεν θέλω να την κόψω. Και ωραία, που μου βγαίνει έτσι, γιατί όχι. Στιέφεσαι. Ήδη είναι έτοιμο ένα προς έκδοση. Ήδη έχω τελειώσει ένα άλλο, το οποίο είναι σε στάδιο επεξεργασίας, και είναι και άλλο είδος, είναι πια τελείως ονειρικό ή μεταφορικό ή σουρεαλιστικό, ανάλογα. Και αυτές τις μέρες έχω ξεκινήσει να γράφω άλλο ένα στο ίδιο στυλ. Ο Θεός να με φυλάει, γιατί δεν ξέρω πού θα το πάω. Εν πάση περιπτώσει, το συμπτωματικό ή το μη συμπτωματικό, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, είναι ότι το θέμα το σημερινό, που έχει να κάνει με την Ολυμπιακή, άρα κατ' επέκταση και με το αεροδρόμιο, το ελληνικό κτλ., είναι και η βάση του καινούργιου μυθιστορήματος, του καινούργιου βιβλίου. Α, τι ωραία συγκυρία. Το οποίο ξεκινάει με το κεφάλαιο Χασάνη. Χασάνη είναι η περιοχή του ελληνικού, η παλιότερη ονομασία της ευρύτερης περιοχής. Οφειλόταν στο Μπασά Χασάν.
και όλη η έκταση αυτή, μέχρι, και τη, μέχρι σχεδόν τη Βούλα έφτανε το Χασάνι. Ήταν large οι Τούρκοι γενικώς. Όταν ήταν να δώσουν, δίνανε. Όταν ήταν να τα πάρουν, μάλλον. Ναι, να πάρουν, ναι, 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 να δώσουν στους εαυτούς τους εννοώ. Να δώσουν στους εαυτούς τους, ναι, έφτανε μέχρι τη Βούλα και του ανήκε μέχρι το 1830. Έμεινα κάτι. Προχωράω. Έχεις να πεις κάτι, σε διακόπτω. Όχι, όχι, αλίμονο, αλίμονο. Α, επειδή πήρα φόρα, ρε παιδί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μέχρι το 1830. Ιστορική διαδρομή για το Χασάνι, μια χαρά. Πήρα φόρα όμως. Καλά, καλά. Ήθελα να ζητήσω την άδεια. Λοιπόν. Take off που λένε. Ναι. Μέχρι το 1830, λοιπόν, αλλά και αργότερα, μάλλον μέχρι το 1925, που άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι πρόσφυγες, η περιοχή ήταν βοσκότοπος. Ήταν κακοτράχαλη, άγονη, άνυδρη και ήταν καθαρά βοσκοτόπη για όποιον βοσκό περνούσε από την περιοχή, τέλος πάντων είχε κάπου εκεί κανένα κονάκι. Από το 1925 και μετά αρχίζει ο οικισμός της περιοχής, κυρίως από πόντιους πρόσφυγες που έρχονται, δηλαδή από Πόντο, Κωνσταντινούπολη, αλλά και από Σμύρνη, οι οποίοι αρχικά εγκαθίσταται στην Αργυρούπολη επειδή υπήρχε νερό. Ήταν το μοναδικό πηγάδι. Σημαντικό πράγμα, ναι, βέβαια. Ήταν το μοναδικό πηγάδι στον άξονα της Ιασονίδου, που είναι ο κεντρικός δρόμος στη Ρένα, ναι, 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 πολύ καλύτερα. Ναι, είναι σχεδόν απέναντι από εκεί πέρα που υπάρχει ο υδατόπυργος της πρώην Αμερικανικής βάσης. Ακριβώς, ακριβώς. Και ακόμα υπάρχουν εκεί, ναι, ναι, οι σύλλογοι των ποντίων και, ναι, ναι, και γίνονται και γιορτάζουν. Και μία φορά το χρόνο κάνουν καθιερωμένες το γιορτές. Το Πανοήρ, ναι, το οποίο έχει και εξαιρετική λαϊκή αγορά. Λοιπόν, σιγά σιγά άρχισε να κατοικείται και το κάτω Χασάνι, δηλαδή το τωρινό ελληνικό, το σημερινό ελληνικό. Μην φανταστείτε ότι χτίσανε αμέσως και τα λοιπά, σε αντίσκηνα έμενε ο κόσμος και όσοι αποπειράθηκαν να χτίσουν με αυτοσχέδιους πλίνθους, με την πρώτη βροχή λιώσανε γιατί δεν είχαν άχυρα και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν έτσι εκ των ενώντων, ούτε και χώμα καν υπήρχε καλό-καλό, καλά-καλά. Έλειωσαν ό,τι... Και τους τα έπαιρνε το νερό. Ναι, τους τα έπαιρνε το νερό. Αυτή... Και κάθε φορά. Ναι, αυτή η κατάσταση λοιπόν επικράτησε μέχρι και το 1900, μέχρι και το 30 εν πάση περιπτώσει και σιγά σιγά άρχισε να παγιώνεται ο υπηκισμός της περιοχής με κλήρους που δώσανε στα πιο νότια, κοντά δηλαδή στο ελληνικό, το αεροδρόμιο, τέλος πάντων, το γνωστό που ξέραμε εμείς. Όταν λες κλήρους... Δώσαν κομμάτια, κλήρους, γης. Κλήρους γης, ναι. Στους πρόσφυγες, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Δώσαν τίτλους. Ναι, 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 κατάλαβα. Πώς να το πω, okay. Ναι, 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 ναι. Δώσαν, ναι, ναι, τίτλους, ναι, ναι. Με τον όρο όμως, με έναν δεσμευτικό όρο, να αναλάβει ο κάθε αποδέκτης, τέλος πάντων, ο κάθε κάτοικος που θα πήγαινε εκεί πέρα να κατοικήσει, να αναλάβει τον εκβραχισμό, την περιμάντρωση και τη δημιουργία κήπου. Πράγμα το οποίο δεν είχαν δυνατότητα να το κάνουν. Οι περισσότεροι πρόσφυγες ήρθαν με ό,τι φορούσαν. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχαν και εύποροι. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι εύποροι, οι οποίοι ή έχουν προλάβει και έχουν βγάλει τα χρήματά τους έξω, ή έχουν βγάλει τα χρήματά τους από πριν ή μέρος της περιουσίας τους, ή είχαν τον τρόπο τέλος πάντων να φέρουν και εκ των υστέρων χρυσό ή κοσμήματα ή δεν ξέρω τι. Αυτοί οι εύποροι λοιπόν είχαν τον τρόπο να αγοράσουν, να δεσμευτούν και να δημιουργήσουν τα πρώτα χτιστά σπίτια με κήπους και τα λοιπά, πράγμα που έδωσε μια άλλη εικόνα και ονομάστηκε περιοχή Κηπούπολη και ήταν όνομα και πράγμα. Όλα αυτά τα πράγματα που μας λες λοιπόν, παρόλο το ότι αφορούν ένα παρελθόν, κοντεύουμε την εκατονταετία. Σχεδόν. Ιστορική διαδρομή. Ναι, ιστορική, ναι, διαδρομή. Αλλά γιατί το λέω, η ιστορική διαδρομή της αναποδιάς είναι εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, αν τη συγκρίζουμε το σήμερα. Δηλαδή, αυτό που θέλανε σε μια εντελώς χέρσα και ανοιχτή Αθήνα του Λεκανοπεδίου της Αττικής, που βλέπεις ότι είναι τόσο πολύ απλωμένη, τόσο πολύ απομακρυσμένη από το κέντρο και από την κατοικημένη τότε Αθήνα, ναι, διότι μεσολαβούν τεράστιες εκτάσεις άδειες από το κέντρο μέχρι τα περίχωρα. Βέβαια, μιλάς για μια εποχή που σου το να πας στο παλιό για να έχεις ένα σπίτι, σου ζητάνε να κάνεις
την διαμόρφωση του εδάφους που να περιέχει και κήπο, να έχει και την... μάντρα, όχι και, περίφραξη, και, ναι, μάντρα. Και μάντρα. Σου δίνουν και... δηλαδή τζάμπα βράχο για να το διαλύσει. Ναι, ναι. Τόσα χρόνια πίσω. Και τώρα έχουν πάρει μια αντίστροφη πορεία και σου λέει σημάζευε και... Βέβαια, όσο... Χέτσο γη με βράχο έχει καταντήσει, ναι, τώρα η αγαπησοποσία του Βασκάνη. Δεν υπήρχε καν οδικό δίκτυο, ε. Ναι, λεωφόρο, ναι, βουλευμένης ξεκίνησε δεκαετία του 30. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω το 37 ξεκίνησε και τέλειωσε το 38 ή το 36 και τέλειωσε το 37. Και όχι όλο το μήκος της, αυτό που έφτανε μέχρι το ελληνικό. Γιατί από εκεί και μετά συνεχίστηκε, από ό,τι το θυμάμαι κιόλας, που σταμάταγε κάπου λίγο πριν τη Βούλα. Πάνω... Καλή κρύβε λόγια που το θυμάσαι. Μιλάω για τη δεκαετία του 70, μικρό παιδάκι. Αυτό ήταν, θα το λέγαμε, χαριτολογώντας. Οι εποχές μετακινήσεων τότε ήταν επί επίπεδου monopatation street, έτσι. Πώς το είπαμε αυτό? Μονοπάτι. Monopatation. Ρενά, θα μιλήσουμε για την Ολυμπιακή του Ωνάση. Σε λίγο. Ναι, εγώ ανήκω στο προσωπικό του Ωνάση, οπότε για να ανήκω στο προσωπικό του Ωνάση, δηλαδή να πρόλαβα αυτό το αυτό, πάει να πει ότι το 70, 72, 73 τέλος πάντων ήμουν ήδη στο δυναμικό του. Δεν πήγα και 10 χρονών, οπότε τι... Εντάξει, για τη Βουλιαγμένη λέγαμε και είπες για το 30, καταλάβες. Αυτό το διάβασα, ρε παιδί μου. Δεν ήμουν εκεί που σπαρτοστρώνανε. Αλλά σε πληροφορώ ότι η Βουλιαγμένη ολοκληρώθηκε από κάποιο σημείο της Γλυφάδας προς Βούλα στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Ναι, α, ναι, 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 ναι. Για την ολοκλήρωση μιλάω. Αυτό μέχρι και εγώ το που έφτασε στα πηγαδάκια. Η αλήθεια είναι ότι η δημιουργία αυτού του χώρου, έτσι όπως ξεκινάει, και θα φτάσουμε στην πορεία στο πώς από ένα οικιστικό ρυθμιστικό περνάμε στη δημιουργία ενός αεροδρομίου σε εκείνη την περιοχή. Το λέω έτσι χαριτολογώντας και σαρκαστικά παράλληλα σε σχέση με το που έχουμε φτάσει σήμερα. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να πει κανένας, ας πούμε, το ότι η εξέλιξη της πόλης και η όσο και καλύτερη ανάπτυξή της σε σχέση με το τι δεν είχε και το τι σιγά σιγά φτάνει να έχει για να έχει και το αεροδρόμιο, που φέρνει το αεροδρόμιο την εξέλιξη της επέκτασης του σχεδίου πόλεως, των δρόμων και. Και τώρα φτάνουμε στο αντίθετο, το ότι οι σημερινοί ασχολούνται και απασχολούνται με το πώς θα δώσουν αυτόν τον εγκατελειμμένο τόπο που ήταν το ελληνικό επί τόσες δεκαετίες εκεί, αλλά με ποιον τρόπο, με τον ανάποδο. Αυτός που θέλει να το πάρει είναι αυτός ο οποίος λέει κιόλας ότι εγώ για να το πάρω θα πρέπει να μου φέρετε και μετρό και τραμ και τρόλεϊ και δεν ξέρω τι. Μπορεί να θέλει και κανένα υλικοδρόμιο, ποιος ξέρει. Δεν ξέρω, αν μιλάς για την... Ανάποδα. Αν μιλάς πάντως για αυτό που έχει γίνει τώρα, που υποτίθεται ότι το παίρνει κάποια εταιρεία από το Ντουμπάι και τα λοιπά, το υλικοδρόμιο το κάνει μοναχός του. Όχι το Ντουμπάι, το παίρνει κάποια ταινία κάνοντας τα πράγματα τούμπα. Όχι Ντουμπάι. Ναι. Κάτσε να το δούμε τώρα. Να το δούμε. Κάτσε να το δούμε να συμβαίνει, γιατί... Αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η εγκατάλειψη που ας γίνει κάτι και ότι να είναι, φτάνεις να λες. Λοιπόν, να πω κάτι. Μην το κάνουμε σε αυτό. Όχι, να πω κάτι. Ναι, πάνω σε αυτό που λέει η Ρένα, στο πόσο γρήγορα γίνονται ορισμένα πράγματα, θα δούμε στην πορεία. Τη δεκαετία του 70, πάω λίγο αλλού, δίνεται μελέτη σε έναν όμιλο ξένων εταιριών για να φύγει το ελληνικό που ακόμα δεν φτάσαμε πώς έγινε, να φύγει από εκεί και να πάει κάπου αλλού. Γίνονται οι μελέτες και νομίζω το 76 καταλήγουν ότι και αρχίζουν οι απαλωτριώσεις στα Σπάτα. Μετρήστε πόσα χρόνια μετά έγινε το αεροδρόμιο. 15 χρόνια τουλάχιστον ήταν στην αναμονή. Και μετά άντε να παρθούν οι αποφάσεις και άντε να ξεκινήσουν τα έργα και άντε να ολοκληρωθούν τα έργα, φτάσαμε 25 χρόνια από τότε που αποφασίστηκε μέχρι να παραδοθεί ένα έργο. Ναι. Λοιπόν, αντίθετα, αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1930. Αεροδρόμιο δεν είχαμε. Ναι. Αλλά αεροπορική εταιρεία ιδρύθηκε. Αμέ.
Να πω κάτι. Να πεις. Να προχωρήσω, να το προχωρήσω. Ναι. Λοιπόν, διαβασμένο είναι. Ναι, γιατί μου ξεφύγει. Αναφέρεσαι στην ελληνική εταιρεία Ίκαρος. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, την ίδια δεκαετία, αποφασίζει η κυβέρνηση Μεταξά ότι χρειαζόμαστε αεροδρόμιο. Ότι χρειαζόμαστε. Χρειάζεται ναι. αεροδρόμιο. Αθήνα χρειάζεται αεροδρόμιο. Και ξεκινάει η θεμελίωσή του το 1936 και προχωράει μέχρι το 1938, όπου και σταματάνε τα έργα, γιατί ήδη αρχίζει ο πόλεμος. Ναι, μεν στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει, αλλά έχει ανακόψει την πορεία, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όχι ψέματα. Το 1935 ξεκινάνε οι μελέτες, το 1938 ξεκινάνε τα έργα, τα οποία διακόπτονται από τον πόλεμο, πέρα από τις ημερομηνίες. Το 1938, εν τω μεταξύ, υπάρχει και το άλλο, ότι... Αυτό δεν είναι τίποτα, το παθαίνει μόνο του. Άμα το αφήσει πολύ ώρα στην ησυχία του, τα κάνει. Ναι. Λοιπόν, είναι η χρονιά εκείνη η οποία κατά ένα περίεργο έτσι, τρόπο πάλι συγκυρίες περνάει η Ελλάδα από την κρίση και τον διασυρμό σε ένα διεθνές δικαστήριο επί πρωθυπουργίας του Ιωάννη Μεταξά, διότι έχει φτάσει αυτό στην κυβέρνηση και έχει φτάσει μαζί και το χρέος προς εξόφληση κάποιων δανείων που είχε πάρει πιο πριν η Ελλάδα και που δεν είχε αυτός να πληρώσει τα λεφτά. Του 1893 ήταν. Ναι. Από τότε ναι. δηλαδή. Να στον Ωνάση δεν έχουμε έρθει ακόμα. Όχι, θα φτάσουμε σιγά σιγά. Ο Ωνάσης προς το παρόν, επειδή μια και αναφέρθηκε και όλα στο ότι αρχίζει να κατοικείται η περιοχή από την Μικρασιατική καταστροφή και ύστερα, είναι και αυτό στον δρόμο το να φύγει από τη Μικρά Ασία και να έρθει και αυτό προς τα εδώ, ως Μικρασιάτης. Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει την πορεία του, είχε φύγει. Ναι, την είχε, ναι, ναι. Μη σου πω ότι ήταν Αργεντινή ήδη τότε. Ναι. Νωρίτερα ξεκίνησε από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είχαμε ξεκινήσει με αεροπορικές εταιρείες, τον Ίκαρο που είπες προηγουμένως, πριν έχουμε αεροδρόμιο. Ναι. Αεροδρόμιο, λοιπόν, με το που ξεκινάει ο πόλεμος. Σταματάνε τα έργα, τα οποία όμως θα συνεχίζουν οι Γερμανοί. Θέλανε να το χρησιμοποιήσουν εικονικό αεροδρόμιο, προφανώς θα χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο για τις επιχειρήσεις. Ναι. Και αυτό να υπήρχε εκεί πέρα για να παραπλανούν τους συμμάχους. Οι σύμμαχοι το βομβάρδισαν ανηλαιώς, συνήθως βράδια, για να αποφεύγονται τα θύματα. Οι εργαζόμενοι, οι όποιοι. Που πήγαιναν να εργαστούν η μέρα, να μην υπάρχει ελληνικός πληθυσμός εκεί. Τελικά υπήρξαν ζημιές και στα Πέριξ, δεν βρήκαν, υπάρχουν και θύματα από αυτό. Ο κόσμος πάντως αναγκάστηκε, οι πρόσφυγες που ήταν από την Ασία, αναγκάστηκαν να ξαναφύγουν πάλι, να έρθουν εδώ κοντά στη Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα και σε άλλες περιοχές. Σκορπίζανε από την περιοχή. Σκορπίζανε ακριβώς για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Και μέχρι να γυρίσουν πίσω, ορισμένοι έχασαν και το βιός τους, γιατί αποφασίστηκε να επεκταθεί το αεροδρόμιο πια, να μεγαλώσει. Ήδη ο πρώτος διάδρομος, ξέρω εγώ, λέει, ήταν 1800 μέτρα, έγινε 2300. Έχω αρχίσει και υποψιάζομαι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου σου, μου φαίνεται. Όχι, έχουμε φύγει. Ναι, καλά λες. Ναι. Τα... Οπότε μπορείτε να πάρετε και μία ιδέα σε σχέση με το... Λοιπόν, φεύγουν οι ξαναεπιστρέφουν οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν καν το βιός τους εκεί πέρα, γιατί επεκτείνεται το αεροδρόμιο, συνεχίζονται οι απαλωτριώσεις, γίνεται ο δεύτερος διάδρομος, μεγαλώνει ο δεύτερος διάδρομος, αναγκαστικά μεγαλώνει και ο πρώτος ο αρχικά μικρός και σύμφωνα με τις ανάγκες γίνονται συνέχεια επεκτάσεις για να γίνουν και αργότερα, πολύ αργότερα βέβαια, και τα δύο τέρμιναλ. Ενδεικτικά να πω, το πρώτο τέρμιναλ, αυτό που λέμε τέρμιναλ, το πρώτο κτίριο του αεροδρομίου ήταν τέντα. Εκεί έμπαιναν οι επιβάτες κάτω από την τέντα, εκεί ήταν οι ασύρματοι, εκεί ήταν οι ελεκτές εναέρειες κυκλοφορίες. Τέντα. Να υποθέσω ότι μπλάξτον ενός τσίρκου τέντα. Ήταν εκεί, θα ξέρετε. Τσαντί. Ήταν συντονισμένο πάνω στα πολεμικά δρόμενα. Όπως το έστεινες, το έπαιρνες, το πήγαινες παρακεί, κατά τον ίδιο τρόπο έπρεπε να το στήσεις έτσι. Συγγνώμη, εγώ έχω προλάβει αεροδρόμια όντας προσωπικό της Ολυμπιακής, τα οποία είχαν ακόμα λαμαρίνες κάτω. Κάποια στρατιωτικά, δεν θυμάμαι αν ήταν τη Σλίμ, τη Αντραβίδα ή ποιο ήταν. Ναι. Το ένα
πήγαινε αρσενικό θηλυκό πάνω στο άλλο για να μην φεύγουν από τη θέση τους. Και ήταν από την κάτω μεριά, ήταν με τέτοιο τρόπο, επειδή ήταν διάτρητα, είχε το καλούπι δηλαδή της διάτρησης αυτής, τα τράβαγε προς τα κάτω, προς τη μία φορά που εφαπτόταν στο έδαφος, για να μπορεί να συγκρατείται πάνω στο χώμα καλύτερα. Okay, για να το λες. Εγώ συμφωνώ με το που λες. Το θέμα είναι δεν μπορώ ούτε να συμφωνήσω, ούτε να διαφωνήσω, δεν κατάλαβα, τελείωσε. Το θέμα είναι ότι αφού τέλειωσε και ο πόλεμος, τα έργα συνεχίστηκαν στο ελληνικό, άρχισαν να παίρνει πια μορφή αεροδρομίου, η αρχική αεροπορική εταιρεία φουντάρισε. Για τον Ίκαρο μιλάμε. Για τον Ίκαρο. Εξελίχθηκε σε εστιατόριο. Ναι. Ενδεχομένως, μπορεί να έχει κάποια. Εξελίχθηκε σε εστιατόριο, τρώγαμε και το θυμάσαι. Λοιπόν, μετά βγήκε η ΤΑΕ. Κάποια άλλη εταιρεία να δεις, πώς τη λένε. Η ΤΑΕ είναι τεχνικές αεροπορικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό το, από το 35 είναι η ΤΑΕ. Ναι. Το 1947 ιδρύεται η Ελλάς. Και μάλιστα ήταν για τα αρχικά της, ΤΑΦ, ΑΕ, ήταν και το λογότυπό της. Ναι, ναι. Το οποίο παρέμεινε και μετά, γιατί μετά δημιουργήθηκε, λέει, η Ελλάς, Ελληνική Αεροπορική Συγκοινωνία και η ΑΜΕ. Mm-hmm. Αν είχε και ένα άλφα θα ήταν ΑΜΕΑ. Ναι, ναι. Αεροπορική Μεταφορέ Ελλάδος. Mm-hmm. Αλλά επειδή δεν μπορούσε να σταθεί καμία, εδώ πώς το λέει, μην το πω, ναι. να το πεις. Στο τέλος συμφωνεύτηκαν οι τρεις σε μία κάτω από την επωνυμία της ΤΑΕ. Mm-hmm. Την ΤΑΕ τη θυμάμαι έτσι αμυδρά κι εγώ. Τεράκι. Εγώ πάλι όχι. Όχι, εσύ γιατί να τη θυμάσαι. Ξέρετε, τουλάχιστον να θυμάμαι την ύπαρξή της ότι. Εντάξει, το κάνουμε στην εκπαίδευση της Ολυμπιακής. Πάθαμε γιατί. Ξέρεις, μένουν. Να σου πω, πρόλαβα την Ούλεν. Ξέρω τι ήταν η Ούλεν. Ναι. Πρόλαβα την Πάουερ. Ξέρω τι θα πει Πάουερ. Παρ' όλα αυτά, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κτίσματα, ας πούμε, της Ούλεν. Υπάρχουν κτίσματα τα οποία μπορεί να τα δει κανένας και σήμερα ακόμα. Άσχετα αν αγνοεί ότι αυτά ήταν Ούλεν. Αν κάνει μια βόλτα στο. Στη λίμνη του Μαραθώνα, από τα πρώτα πράγματα που θα δει είναι αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα μουσείο για όλα αυτά. Κανονικά, ναι. Ναι, κανονικά. Και για την Ούλεν και για την ΤΑΕ και για την ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, ολόκληρο Χασάνι, μια και μιλάμε. Είναι μια πορεία. Είναι μια πορεία και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο εμείς την ιστορία μας τη θάβουμε. Θυμόμαστε, δηλαδή ξεθάβουμε την Αμφίπολη. Αλλά θα έχουμε την πρόσφατη ιστορία. Είναι για να βρούμε κάτι αργότερα. Λες και μας πονάει, λες και δεν πρέπει να θυγούν αυτά τα πράγματα. Ας μην μιλήσω. Να μην μιλήσω. Και ξέρεις τι, τώρα σε σχέση με τα ιστορικά δρόμενα, ειδικά στην Ελλάδα, φτάνει στο σημείο να αναρωτιέσαι πάρα πολλές φορές, τελικά αυτός ο λαός, με τη συμπεριφορά που επιδεικνύει, σε τι βαθμό το αντιστοιχεί το εύσημο του κομπλεξικού. Διότι αυτά. Ο λαός ή οι κυβερνώντες του. Για να μην. Κοίταξε. Να το διευκρινίζουμε αυτό. Κοίταξε. Γιατί ως λαός εξανίσταμε. Ναι, εγώ θα πω. Ο λαός, γιατί οι άλλοι είναι αιρετοί. Αν ο λαός είχε διαφορετική κρίση, θα εξέλεγε άλλος. Για να εκλέγει τους ίδιους και τους ίδιους και τις ίδιες πολιτικές, ο λαός. Ξέρει. Λοιπόν, έχει να κάνει με τα αεροπλάνα. Ναι, αλλά ναι. Είναι γελιογραφία. Ναι, και τώρα μου την δεν τον θύμισες. Βλέπω να έρχεται τον Ωνάση, δεν τον βλέπω. Ναι, θα έρθει. Μην βιάζεις. Λοιπόν, είναι σε ένα σκίτσο ο Ομπάμα, ναι. Και τον ρωτάει ένας πιλότος και του λέει, δείχνοντας το χάρτη προς την Ελλάδα, και του λέει τι θα γίνει με αυτούς εδώ. Καιρό έχουμε να τους ψεκάσουμε. Θα πάμε να τους ψεκάσουμε ή όχι. Και του δείχνει ο άλλος μία φωτογραφία που δείχνει το Βενιζέλο με το χέρι έτσι και σειρά από κάτω και του κάνει χειροφιλήματα. Και γυρίζει και του λέει και γιατί να χάσεις τα υλικά, λέει, δεν βλέπεις, αυτοί δεν χρειάζονται ψέκασμο. Επέδρασε. Δεν την έχω δει τη φωτογραφία. Εντάξει, τώρα και Βενιζέλο θα ήταν, μπορούσε να δείχνει και κάποιον άλλο. Η γελιογραφία όμως είχε το Βενιζέλο, γιατί μην το πούμε. Μπορεί εντάξει, γιατί άμα είχε δηλαδή κάποιον άλλον θα είχε. Γιατί νομίζω ότι αν δεν ήταν αυτό θα είχε άλλη απάντηση ο Ομπάμα.
Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε σε αυτό που σου είπα πριν για το φόβο. Ξεφύγαμε. Πόσα μέτρα είναι ο αεροδιάδρομος, να ξέρουμε τι φρένο μπορούμε να κρατήσουμε. Λοιπόν, ο αεροδιάδρομος... Δεν παίρνει ελεύθερη ζωντανή εκπομπή. Είναι στα 3.500 μέτρα. Οι δύο εταιρείες έχουν γίνει μία, αλλά πάνε κατά διαόλου. Το έλλειμμα του. Μιλάμε για μετά τον πόλεμο. Για το 51 πια. Μάλιστα. Η βάση έχει μπει ή δεν είναι εκεί ακόμα. Άρα, ξέρεις. Η βάση έχει ξεκινήσει από αυτό και μόλις τελειώσω την παράγραφο, πες και ό,τι θέλεις για τη βάση, ό,τι ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Όχι, ξέρω να πω ότι η βάση έχει μπει και άρα η βάση μακραίνει και το διάδρομο. Α, ναι, εντάξει. Ωραία, θα μας το πεις και εσύ. Τι να σας πω. Την έχουμε αδικήσει. Την έχουμε βάλει στη μέση και την έχουμε πάρει μονότερμα. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κάνω να τη σφήνω. Άλλο που δεν θες εσύ. Γιατί λοιπόν, να θέλω κάτι άλλο. Από το 51 μέχρι το 55-56 τέλος πάντων, οι τρεις εταιρείες που έχουν γίνει μία, πάνω από το κακό στο χειρότερο. Καλά που δεν είναι ακόμα μία, γιατί θα μου θύμιζε τις αδερφές Τατά. Έλατε. Να σου πω, ναι. Το πατρικό της μακαρίτσας της μάνας μου, Τατά είναι. Λοιπόν, είμαι το γένος Τατά, μη μιλάς για τους Τατάδες. Αν μας ακούγεται μέσα από την Τηλίνη, καέχες. Ας το καλό, καλέ. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Ξεκινάει λοιπόν πληστηριασμός με τότε 60 εκατομμύρια. Η αποτίμηση που έγινε ήταν 60 εκατομμύρια δραχμές τότε. Ναι. Τι αξία είχαν δεν ξέρω. Δεν τα πρόλαβα, μάλλον τα πρόλαβα, αλλά δεν είχα ούτε. Μέχρι δεκάρα είχα φτάσει εγώ να πιάνω στο χέρι μου. Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγωνος και πέρασε στο δημόσιο. Το δημόσιο, μην μπορώντας να διαχειριστεί αυτό, κάλεσε τον Ωνάση και του είπε: Θες, και άλλο που δεν ήθελε. Και έτσι γεννήθηκε η Ολυμπιακή. Νομίζω ότι φτάσαμε στον Ωνάση και μας παίρνει να κάνουμε μέχρι και ένα μουσικό διάλειμμα. Βεβαίως, να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα. Μας ακούτε σήμερα. Είδα ότι ο Ωνάσης είναι με ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο μετά την ναι, μουσική. Ναι, οπότε παίζει. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο. Instrumental.
Και πάλι μαζί σας συνεχίζουμε την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει με τον Γιώργο Πετρέλη και την Ρένα Κατσάνη, πρώην εργαζόμενος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, και θέμα μας σήμερα είναι ακριβώς η ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας και τα όλα όσα διαδραματίζονται μέχρι να γεννηθεί η Ολυμπιακή Αεροπορία. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στις 6 Απριλίου 1957, που ανοίγει τα φτερά της η νέα αυτή αεροπορική εταιρεία, και της οποίας το πρώτο πρωινό δρομολόγιο στην ιστορία είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και μάλιστα με το ελικοφόρο που πέταξε ο κυβερνήτης Παύλος Ιωαννίδης. Ολυμπιακή Αεροπορία, όμικρον α, Olympic Airways λοιπόν. Ανώνυμη εταιρεία. Ανώνυμη εταιρεία. Αυτό το λέω γιατί ήταν και παρέμεινε ανώνυμη εταιρεία ακόμα και όταν πέρασε στα χέρια του δημοσίου. Ναι. Δηλαδή η Ολυμπιακή Αεροπορία ποτέ δεν ήταν δημόσια επιχείρηση. Αυτό ήταν, είναι πολύ καλό να λέγεται. Ήταν ιδιωτική, ήταν ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με κύριο μέτοχο το κράτος. Γενικώς το ελληνικό κράτος έχει κάνει πολλές παγαπονδίες και πολλά τερτυπία σε σχέση με το πώς ονομάζει τις εταιρείες κατά του δοκούν, σε σχέση με την εξάρτησή τους και με τις καλύψεις και με τα παρεχόμενα από το δημόσιο από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά πώς αφήνει όλους όσους εμπλέκονται σε τέτοιες εταιρείες όπως και η Ολυμπιακή Αεροπορία και άλλες να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Ακριβώς. Να έχουν διαφορετικές συντάξεις και διαφορετικές αποδοχές σε σχέση με το πώς μπορούν να έχουν προσβάσεις σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου ως ασφαλιζόμενοι, και αυτό το πράγμα να δημιουργεί περαιτέρω εντυπώσεις σε όλο το κοινό που μπορεί να παρακολουθεί τα δρόμενα σε μια εταιρεία την οποία από τη μία μεριά μπορεί να τη θεωρεί δημόσια αλλά από την άλλη είναι ιδιωτική. Ναι, Δημήτρη μου, ήταν για την ώρα είμαστε στον Ωνάση. Στον Ωνάση. Ο οποίος ναι, μόλις έχει ξεκινήσει. Στον Ωνάση, ναι. Απλά αυτό βόλευε ναι. Και ανάργα το, των καταστάσεων των συγκυριών. Ήμασταν δημόσιοι, ήμασταν ιδιωτικοί, ήμασταν και τα δύο, ήμασταν τίποτα από τα δύο. Ανάλογα το τι βόλευε και το πώς βόλευε, ας πούμε, σε ποιο νόμο να μας βάλει. Μιλάμε για την εποχή που έχει περάσει όμως η Ολυμπιακή από τον Ωνάση. Ναι. Όχι, εμείς βρισκόμαστε τώρα στον Ωνάση. Είπες ότι έγινε η πρώτη πτήση τον Απρίλιο του 8. Να συμπληρώσω και εγώ ότι. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ναι. Και παράλληλα του 57. 57. Ναι. Άρα, την ίδια χρονιά ξεκινάνε και δρομολόγια εξωτερικού, κάτι τρενάκια ξεγυρισμένα, επειδή τα αεροπλάνα ήταν υλικοφόρα, DC-3, DC-4 και DC-6, και δεν μπορούσαν να πετάξουν. Τα κότα δηλαδή, γιατί τα το κότα, DC, ναι, εσύ το καταλαβαίνεις. Δεν τα κότα τα λέγαμε εμείς ή ξέρω εγώ επειδή ήταν το στρατό. Δεν μπορούσαν να πετάξουν μεγάλες αποστάσεις, οπότε το δρομολόγιο το πρώτο του εξωτερικού ήταν Αθήνα-Ρώμη, Παρίσι-Λονδίνο. Mm-hmm. Την επόμενη χρονιά, το 58, άνοιξε άλλη μια γραμμή, Αθήνα-Ζυρίχη-Φραγκφούρτη, και νομίζω ότι ήταν η ίδια γραμμή που κάποτε έκανε και άλλο ένα σκέλος μέχρι το Μάλμο της Σουηδίας. Mm-hmm. Άρα δεν κράτησε για μεγάλο διάστημα. Την ίδια χρονιά ξεκινάει και πτήσεις προς Τελαβίβ. Η Ολυμπιακή δηλαδή πιάνει, βάζει πόδι και στη Μέση Ανατολή. Κάτι πεις να πεις και σε διακόψα. Δεν είναι, όχι. Ωραία, λοιπόν. Να πάμε μετά στη δεκαετία του 60 που αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Αρχίζει και υπάρχει ανάπτυξη. Αρχίζει ναι, με γρήγορους ρυθμούς κιόλας. Προμηθεύονται τα πρώτα De Havilland, τους κομίτες που είναι... Τζετ, σε πάση περιπτώσει, μπαίνει στο... Σε πιάσανε εδώ μέσα. Μπαίνει στις... πώς να το πω, στις... στα τζετ, τέλος πάντων, από εκεί το τζετ, αποσυντονίστηκε με το τηλέφωνο. Λοιπόν, κάνει σύμβαση με την BAA για κοινούς κωδικούς, να χρησιμοποιούν κοινούς κωδικούς. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζει ο εξυγχρονισμός και πυκνώνει και το δίκτυο. Βέβαια, αρχίζουν και οι πρώτες κινητοποιήσεις. Το 65 υπάρχουν οι πρώτες κινητοποιήσεις των εργαζομένων, οι οποίες λήγουν αισίως, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την εξέλιξη της εταιρείας.
Τον Ιούνιο του 1966, αφού έχουν προμηθευτεί τα πρώτα 707 αεροπλάνα τότε μακρινών μεγάλων αποστάσεων, και τον Ιούνιο του 1966 ξεκινούν οι πρώτες απευθείας πτήσεις για Νέα Υόρκη. Το 68, δύο χρόνια μετά, ξεκινάνε οι πτήσεις για Ναϊρόμπι και Γιοχάνεσμπουργκ. Πάντα με τον ίδιο τύπο. Το 69 ανοίγουν τα δρομολόγια για Καναδά, που συνεχίζαν και μέχρι Σικάγο, δηλαδή Μόντρεαλ Σικάγο. Παράλληλα πυκνώνει το ευρωπαϊκό δίκτυο με τα 727, τα Boeing 727, τα οποία εκτελούν δρομολόγια εσωτερικού, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Προστίθενται Βρυξέλλες, Μόντρεαλ, Γενέβη, Ντίσελντορφ, Μιλάνο και πολλά άλλα. Εντάξει, κάπως έτσι δημιουργείται και μάλιστα η εταιρεία των πέντε ήπειρων, έτσι, σιγά σιγά, και γίνεται και εθνικός αερομεταφορέας. Η πέμπτη ήπειρος μπήκε το 1972, όταν έγινε η πρώτη πτήση για Μπαγκόκ, Σιγκαπούρη και Σίδνεϊ, και μετέπειτα έγινε Σιγκαπούρη, Σίδνεϊ, Μελβούρνη ή Μελβούρνη, Σίδνεϊ, ανάλογα. Καλά, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες που... Πάλι με 707, αλλά εκεί είναι και το μεγάλο, μάλλον η διετία, τριετία, πώς να το πω, των μεγάλων και πολλών εξελίξεων. Πρώτον, η Ολυμπιακή γίνεται μεγάλη εταιρεία, προσπαθεί να ανταγωνιστεί... Του Ονάση Ολυμπιακή, ναι, τον Ονάση. Προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση της, μάλλον την εδραιώνει, έχει πολύ καλή φήμη. Τις τιμές των εισιτηρίων τις καθορίζει η IATA, που σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες έχουν τους ίδιους ναύλους. Δεν μπορούν να πουλήσουν διαφορετικούς, έχουν τους ίδιους όρους, ισχύουν ακριβώς τα ίδια, είτε πετάξεις με Ολυμπιακή, είτε με British, είτε με οποιαδήποτε άλλη. Οπότε οι εταιρείες προσπαθούν πια να ανταγωνιστούν μια την άλλη, προσφέροντας προϊόντα, προσφέροντας υπηρεσίες. Ναι, ναι. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η Ολυμπιακή εκείνο τον καιρό έχει ένα μονοπόλιο στα εσωτερικά, που δεν υπάρχει καμία άλλη. Και δεν επιτρέπεται να κάνει και εσωτερικά καμία άλλη, και αυτό είναι υπέρ της, έτσι. Γιατί στα εσωτερικά δρομολόγια, σαν ελληνικός αερομεταφορέας, κάνει και άγονες γραμμές. Που εντάξει, έναν ιδιώτη μπορεί να μην τον ενδιέφερα, αλλά... Αυτό είναι το κοινωνικό έργο. Αυτό είναι το κοινωνικό έργο και επί Ονάση συνέβαινε. Αυτό είναι το κοινωνικό έργο. Θέλω στο τέλος, δηλαδή, αφού ξεπεράσουμε λίγο τα ιστορικά γεγονότα, να πούμε πέντε πράγματα. Εγώ δεν τον γνώρισα τον Ονάση. Δεν μπορώ να πω ότι τον γνώρισα έστω σε μία πτήση ότι είχαμε πετάξει μαζί ή ανταλλάξαμε μια χειραψία. Αλλά από αυτά που έχω ακούσει, μπορεί να ήταν ο Κρίσος, ο Λεφτάς, ο άνθρωπος με κύρος, με καταξίωση, με το ένα με το άλλο, αλλά προφανώς δεν ξεχνούσε την καταγωγή του και δεν είχε σηκώσει μύτη, δεν είχαν πάρει τα μυαλά του αέρα. Πρόσφερε κοινωνικό έργο. Πέρα από οτιδήποτε. Θα μου πεις με το αζημίωτο, υπήρχε κάποιο όφελος. Τώρα τι όφελος δεν υπάρχει. Μα τώρα πάνω σε αυτό που λες, οι παλιές συνάδελφοι, οι πιο παλιές θυμάμαι, λέγανε καμιά φορά ότι ερχόταν στο αεροπλάνο, που τον πήγαιναν δρομολόγια και Νέες Υόρκες και τέτοια, ερχόταν στο αεροπλάνο και είχε στο, δηλαδή έπινε το ουίσκι του και είχε παξιμάδι, κρεμμύδι και ντομάτα στο... στο ζεμπίλι, ας πούμε, στο πετσετάκι του. Τώρα εντάξει, αυτό θα μπορούσε να το έχει και από συνήθεια. Εντάξει, και ο Νάσης είναι, δεν ξέρεις τώρα ποιος σου βάζει τη φαΐ, όπως και να το κάνουμε. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι ότι το 1973 αγοράζονται και δρομολογούνται τα δύο πρώτα 747, τα περίφημα Jumbo Jets. Τα οποία ήταν και μεγάλο γεγονός και για τα ελληνικά δεδομένα. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε στην αεροπορική αγορά εκείνο τον καιρό. Δηλαδή η Ολυμπιακή πια δείχνει τις δυνατότητές της και στους ανταγωνιστές και, και στην πελατεία της. Βέβαια, δύο αεροπλάνα δεν φτάνουν για να καλύψουν τις γραμμές και τις ανάγκες, οπότε το πρώτο διάστημα γίνονται να αλλάξει με 707 η Νέα Υόρκη και στην πορεία τακτοποιείται, εν πάση περιπτώσει, και βρίσκονται τρόποι και τακτοποιείται η Νέα Υόρκη και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, και μάλιστα για να μην λέγεται κιόλας, ας πούμε, ότι μια και εγώ είμαι έξω από την Ολυμπιακή και δεν έχω
κανένα λόγο να ευλογώ τα γένια μου που λένε, αλλά θα πω αυτό το πράγμα το οποίο είναι περασμένο στην κοινή συνείδηση όλων των Ελλήνων και όχι μόνο των Ελλήνων, αποδεικνύεται και διεθνώς και είναι στην κοινή συνείδηση και όλων των ενασχολούμενων περί των αεροπορικών, ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία είναι μια εταιρεία η οποία έχει αναπτύξει ένα πάρα πολύ καλό όνομα και ως προς την προσφορά, εξυπηρέτηση του υπτάμενου προσωπικού και από την ασφάλεια με βάση το τεχνικό της προσωπικό. Δηλαδή, πόσο πολύ καλή είναι η πιλότη, πόσο πολύ καλή είναι η μηχανική της εταιρείας, πόσο καλά είναι φροντισμένα τα σέρβις των αεροπλάνων και έτσι κάνουν το σύνολο της εταιρείας σε επίγειες και υπτάμενες υπηρεσίες από τα ασφαλέστερα στον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει στατιστική την οποία εσείς μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε από πιο μέσα, το ότι είναι από τις πιο χτυπητές, πολύ αυτό καλές. Αυτό είναι έτσι την... από τότε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, μέχρι πρώτη μας που έκλεισε, τέλος πάντων, μέχρι τότε που υπήρχε. Ειδικά στην τεχνική βάση, επειδή το ξέρω λιγάκι από μέσα αυτό το θέμα, εκπαιδεύσεις, ζητάγανε εκπαίδευση από την εταιρεία, από την Ολυμπιακή, δεν ξέρω εγώ πόσες ξένες εταιρείες και την πληρώνανε αυτή την εκπαίδευση. Τα simulators. Ναι, των τεχνικών, των μηχανικών εδάφους και τα λοιπά. Αυτό, συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα σε σχέση με το ότι αφορά την Ολυμπιακή, μια ιδιωτική εταιρεία, πόσο πολύ σημαντικό είναι το ότι δεν έχουμε την ίδια εικόνα σε τομείς που μπορεί να βλέπει κανένας ότι τα χειρίζεται το ίδιο το δημόσιο ως δημόσιο. Δηλαδή, ας πούμε, αν μια δημόσια υπηρεσία έχει ένα προσωπικό σε κάποιον τομέα της πάρα πολύ καλό, δεν ακούγεται ότι έχει την ικανότητα το δημόσιο ως δημόσιο. Όχι μόνο δεν ακούγεται, αλλά μπορώ να σου πω, ειδικά όσον αφορά αυτό το θέμα των τεχνικών και της εκπαίδευσης, της τεχνικής και της εκπαίδευσης, γινόντουσαν πόσες αιτήσεις, έχουν γίνει πόσες προτάσεις, κολλήσανε τόσο πολύ στη γραφειοκρατία, όσα δοθήκανε τόσο τζάμπα και βερεσέ, που κάποια στιγμή, δηλαδή εγώ έχω συναντήσει συναδέλφους τεχνικούς, επειδή τυχαίνει να ξέρω αρκετούς, που η αγανάκτησή τους για αυτό το θέμα είναι τεράστια. Και από την άλλη μην ξεχνάς ότι η Ολυμπιακή είχε δεν ξέρω εγώ πόσα βραβεία πάρει ως η πιο ασφαλής εταιρεία της χρονιάς. Και για τους τεχνικούς της και για τους πιλότους της. Εντάξει, και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες κατά καιρούς έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία, το... αλλά ειδικά η τεχνική και η πιλότη ήταν. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Μεγάλο αυτό, αλλά δεν προβλήθηκε αυτό ποτέ. Δεν το θυμάμαι να προβάλλεται. Θέλω να συμπληρώσω αυτό ότι από την εποχή του Ωνάση, και θα το εξηγήσω γιατί το λέω αυτό το πράγμα, είχαν μπει καλές βάσεις οι οποίες στηρίχτηκαν στην εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτό είναι έτσι. Όλο το προσωπικό. Από τους χειριστές που έπαιρνε, που η μαγιά της ήταν η πολεμική αεροπορία που έπαιρνε νωρίς σύνταξη, γιατί δεν είχε έτοιμους χειριστές, μέχρι μετά που τους έστελνε στην Οξφόρδη, τους σπούδαζε και μετά τους κρατούσε τα δίδακτρα από το μισθό. Από τους τεχνικούς, από εμάς τα πληρώματα καμπίνας που ήταν πολύμινες οι εκπαιδεύσεις, μέχρι φαντάζομαι το counter, το VIP service, το... Και εκεί κάνανε μεγάλη εκπαίδευση. Η τεχνική, αν δεν τους είπα, μέχρι και η καθαρίστρια ενδεχομένως, τα είχε κάποια σειρά, δηλαδή να τους πούνε ότι κυρά μου κάπως έτσι σφουγγαρίζουνε. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνεις το κεφαλιό σου. Ενδεικτικά στο δικό μας κανονισμό, ο οποίος ήταν τόσο ακριβής και λεπτομερής, υπήρχαν παράγραφοι που ασχολιόντουσαν με το μουστάκι. Θέλεις μουστάκι, θα είναι μέχρι το μήκος των χιλιών σου. Δεν θα είναι ούτε μεγαλύτερο, ούτε μικρότερο, ούτε τσιγκελωτό, ούτε τίποτα. Ούτε χιτλερικό. Ούτε χιτλερικό, ναι. Το μουστάκι όσο σου έχει δώσει ο Θεούλης και μέχρι τις άκρες των χιλιών. Ναι. Τα μαλλιά μέχρι εκεί πέρα που είναι το κολάρο του υποκανίσου. Ναι. Το ξύρισμα πρόσφατο και τέλειο.
Δηλαδή δεν σε άφηνε να πει ότι μαξιρίστηκα πρόσφατα. Ναι, αλλά τα ξυρίστηκε τέλεια, σου έλεγε. Στρατιωτικό το καθεστώ κάπου. Ότι, ναι, ναι, κοίτα, να πω κάτι, γιατί αυτό παρεξηγείται. Από τη στιγμή που φορά στολή, πάβει να είσαι η Ρένα Κατσάνη, πάβει να είσαι ο Γιώργος Πετρέλης. Είσαι το προσωπικό του ΟΝΑΡ, είσαι το προσωπικό τη Ολυμπιακή. Και αν δεν σε αρέσει, κόλλησε και φεύγει. Και κατεβαίνει στις 7 η ώρα το πρωί σε πληροφορώ η κυρία Κολυδάκη, Θεός χωρέστη την ψυχούλα της, στην εκπαίδευση την πρωινή για να δει εκπαίδευση τώρα 7 η ώρα το πρωί, αν είναι ασορτή τα νύχια και το κραγιόν. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ακούγονται υπερβολικά, αλλά έτσι ήταν. Αυτά ήταν όλα γραμμένα. Τώρα, εάν δεν τα τηρήσαμε ή αν χαλαρώσαν ή αν καλός ή κακός, εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά αν δεις μέχρι σήμερα. Αεροπορικές εταιρείες του κόλπου, δηλαδή όταν λέω κόλπο εννοώ Ντουμπάι, Νταχράνα, αραβικές τέλος πάντων, και από Ανατολής, είναι όλες η συνοδοί ένα καλούπι. Ίδια περίπου κιλά, ίδια μαλλιά, ίδια μοκκιγιά, ούτε φουντωτά μαλλιά, ούτε τίποτα. Θες να τα έχεις κοντά, κοντά και κάτω. Θες να τα έχεις μακριά, μαζεμένα. Ούτε αλογογουρές, ούτε μαλλιά αφάνες, ούτε τίποτα. Τώρα, εν έτη 2014. Εντάξει, αλλάζονται και τα πράγματα, αλλάζουν και οι μόδες, αλλάζει και η διαδικασία. Δηλαδή, όχι, τώρα πια τα αεροπορικά ταξίδια δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό που είπα, είναι αυτό που είπα περί στολής. Άπαξ και φορά στολή, δεν είσαι αυτός που είσαι, είσαι η στολή σου. Εντάξει, και στη δικιά μας την περίπτωση ήταν ακόμα περισσότερο, αν θέλεις, γιατί ήσουν και στις δημόσιες σχέσεις της Ολυμπιακής. Βέβαια, δεν ήταν. Εκ των πραγμάτων. Δεν ήταν όλος ο κόσμος αυτός που δουλεύει σε αυτούς τους τομείς. Ιδιαίτερα, ναι, ειδικά, ιδιαίτερα σε πρώτη επαφή, ακριβώς. Επίσης, τώρα με τρώει εμένα να εκνευρίσω κόσμο. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η Ερσινοδός έπρεπε να είναι όμορφη. Α, λοιπόν, αυτό το πράγμα ήθελα να σου πω τώρα. Ναι, θα πω. Πρόσεξε τι θα πει. Θα πω, όχι, ίσα. Υπήρχε ο μύθος. Πρόσεξε να πει να σε πάρουν με τις πέτρες, συνάδελφοι. Δεν θα με πάρουν γιατί το ξέρουν πολύ καλά. Υπήρχε ένας μύθος ότι οι αρσυνοδοί του Ωνάση ήταν όμορφες. Ενώ μετά. Ξέρεις, έτσι μια. Ναι, εντάξει, μια αυτό παρουσία, δεν ενώ μετά. Ναι. Τι θα πει οι αρσυνοδοί του Ωνάση ήταν όμορφες. Δεν ήταν φωτομοντέλα. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Εντάξει, ούτε πριν ούτε μετά ήταν ποτέ φωτομοντέλα. Ναι. Εργαζόμενες σκληρά γυναίκες είναι. Απλά τη δεκαετία του 50 και στις αρχές του 60, ποιες γυναίκες βαφόντουσαν. Χείλη, νύχια, μάτια για να πάνε να δουλέψουν. Μόνο ηθοποιοί, αρτίστες και οι αεροσυνοδοί. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτοί που είχαν να κάνουν. Και να μην ξεχνάμε για να το υπογραμμίσουμε και πάλι. Για να μην ψάχνουμε ανάμεσα σε αυτούς που δεν υπήρχαν, ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία είναι μια εταιρεία μονοπόλιο. Δηλαδή, το ίδιο προσωπικό δεν μπορείς να το βρεις πουθενά αλλού μέσα στα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν έχεις να τη συγκρίνεις με τις υπόλοιπες γυναίκες, οι οποίες μπορεί να εργάζονται κάπου αλλού μέσα στην Ελλάδα, σαφώς διαφοροποιείται το είδος και η μορφή της εργασίας τους. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις σε μια η οποία δουλεύει σε κάποια άλλη υπηρεσία, σε κάποιον άλλον τομέα ιδιωτικό, θα μου ντυθείς, θα μου χτενιστείς, θα μου βαφτείς κατά τον ίδιο τρόπο που ντύνεται, βάφεται και χτενίζεται. Καλά, αυτό μια αεροσυνοδός. Αυτό δεν γινόταν έτσι. Γιατί υπήρχε η στολή, είχε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Θέλω να μου επιτρέψετε παρακαλώ και δύο. Να μου επιτρέψετε παρακαλώ και δύο. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ένας μύθος αυτή η ιστορία με την αεροσυνοδό. Δηλαδή το ελάτε να παρουσιαστείτε χωρίς παντελόνι και μπότες που μου είπαν εμένα όταν πρωτοπήγα, έδινε κατευθείαν στον ίδιο τον άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά, που πάει να παρουσιαστεί αυτή τη δουλειά, το μήνυμα ότι πρόκειται να πάει περίπου για αυτό το μοντέλο, ας πούμε. Αυτό δημιουργούσε και ένα image. Μιλάς για μια εποχή που τα αεροπορικά ταξίδια ήταν είδος πολυτελείας. Ναι, ήταν. Δεν ήταν με 200 ευρώ πάμε σήμερα, που πάμε, όπου πάμε. Μα είχαν και εξαιρετικές διαφημίσεις που παρουσίαζαν. Δεν ήταν και διαφήμιση ωραίο. Καν τόσο, τόσο πολύ το έντονη. Ακόμα μιλάς για μια εποχή που δεν υπήρχε καν η τηλεόραση. Καλά, αλλά τα περιοδικά. Εγώ μιλάω μέχρι και για τα χρωμολιθόγραφα τα οποία κυκλοφορούσαν τότε. Αυτό που ήταν αξιοπρόσεκτα που θέλω να πω και, εγώ, και ως καλλιτεχνική αυτό παρουσίαση. Αυτό που θέλω να σου πω εγώ σε αυτό είναι ότι σε εμάς τις ίδιες, ειδικά τις γυναίκες,
δίνανε αυτό το μήνυμα του φωτομοντέλου και του στυλ και του δεν ξέρω εγώ τι, με την έννοια ότι κάπου έπρεπε να γίνει το αντίβαρο σε μια δουλειά η οποία ήταν εξαιρετικά σκληρή. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Είχε τα καλά της, δεν το συζητάμε αυτό, βέβαια, έτσι. Αλλά ειδικά εκείνη την περίοδο ήταν τόσο σκληρός ο τρόπος της δουλειάς, τόσο βάρβαρες οι ώρες, τόσο βάρβαρα τα δρομολόγια, γιατί μιλάς για φορές που πηγαίνανε 17 ώρες στο αεροπλάνο, έτσι. Mm-hmm. Ναι, η Ιόρκη 707, για πες Γιώργο. Καλά, δεν ήταν 17 ώρες. Εν πάση περιπτώσει, ναι, τύχαινε και αυτό όταν υπάρχουν. Τύχαινε και αυτό. Έτσι. Όταν κάναμε ενδιάμεσο σταθμό για καύσιμα και τέτοια με αντίθετους ανέμους κτλ. Καταλαβαίνεις ότι κάπου έπρεπε να δοθεί ένα αντίβαρο σε εμάς τους ίδιους. Γιατί ούτε τα λεφτά υπήρχαν. Οι αμοιβές δεν ήταν της προκοπής και το ξέρουμε όλοι για εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια. Έτσι. Άλλο μετά, εντάξει, υπήρξαν διεκδικήσεις, ξέρω εγώ. Ήρθανε κάπως τα ίσα τους τα πράγματα. Αλλά εκείνο τον καιρό το μόνο αντίβαρο ήταν το φωτομοντέλο και το ταξίδια και το grand succès. Που αυτό τέλος πάντων. Εγώ αυτό που ήθελα, πέρασε και στον κόσμο. Αυτό που ήθελα να πω, ας πούμε, την άποψή μου και να διαχωρίσω τη θέση μου είναι ότι η συνοδή της εποχής Ωνάση που ήταν πολύ ψηλά στην εκτίμηση. Σαν προσωπικότητες μπορεί να ήταν εξαιρετικές, αλλά από εμφάνιση δεν ήταν όλες αγάλματα. Υπήρχαν, το ισχύει και στις μετέπειτα συνοδούς. Ναι, ναι. Υπήρχαν, ας πούμε. Ενώ μετέπειτα, καλές κακές, όμορφες ή λιγότερο όμορφες, είχαν πάντα ένα μύθο να ανταγωνιστούν τις συνοδούς του Ωνάση. Mm-hmm. Και διευκρινίζω ότι τις δεκαετίες του 70, του 50 και του 60, δύσκολα έπρεπε σε περιποιημένη εργαζόμενη γυναίκα. Mm-hmm. Ενώ από το 60, από τα τέλη 60 και 70 μετά, όλες οι γυναίκες σιγά σιγά δεν είδαν και πολλές εργαζόμενες. Αυτό που πρέπει να μην μας διαφέρει της προσοχής είναι ότι υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση του πώς μεγαλώνει από γενιά σε γενιά ο ελληνικός πληθυσμός, όπου σήμερα, αν βγεις μια βόλτα έξω στον δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι δεν θα υπάρξει μια νεαρή κοπέλα που να πεις πω τι όμορφο που είναι αυτό το κορίτσι. Ναι, και δεν θα υπάρξει και μια που να μην ξέρει αγγλικά. Ναι, και γιατί εκείνη την εποχή αυτή που ήξερε αγγλικά ήταν πολύ μικρό ποσοστό. Μας έχει διαφοροποιήσει πάρα πολύ την καθημερινότητα και την εμφάνισή μας και την ανάπτυξη τη σωματική διάπλαση, η ίδια η διατροφή. Δηλαδή, για να καθίσουμε να σκεφτούμε. Εντάξει, αυτό πώς ζούσανε είναι τότε η εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι, μιλάμε τώρα για 40 και 50 χρόνια πριν. Είναι δυνατόν, ναι. δεν υπάρχει. Και μιλάς για τα 40-50 χρόνια τη πιο γρήγορη εξέλιξη γενικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 40-50 χρόνια πριν δεν υπήρχε. Εγώ πιστεύω, εγώ θεωρώ ότι μία συνοδός μπορεί να έχει ευχάριστη εμφάνιση και αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε top model ούτε τίποτα. Με μια ευχάριστη, με ευγενική συμπεριφορά και τα λοιπά, με ευχάριστη εμφάνιση και ευγενική συμπεριφορά, μπορεί να κάνει κάλλιστα τη δουλειά της. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό η ομορφιά ή μη ομορφιά, αλλά η διαδικασία του πάρε να έχεις ένα φωτομοντέλο έχει από πίσω της, για μένα είναι και μια διαδικασία που τη δίνουν και στους άντρες, όχι μόνο στις γυναίκες. Ναι, τη δίνουν κομματάκι και εκ του πονηρού. Ναι, η Ιερουσινοδός είναι το αποθυμένο του κάθε νέου Έλληνα. Τώρα κακά τα ψέματα. Και εκείνα τα χρόνια ένα παραπάνω. Τα πούμε για τον Ωνάση. Να πούμε για τον Ωνάση. Για να πούμε λοιπόν για τον Ωνάση. Να φτάσουμε στα δυσάρεστα. Πού θα πάντως ο Ωνάσης, μια και μιλάμε για τις Ιερουσινοδούς και τον Ωνάση, με έχω ακούσει από τις παλιότερες συναδέλφους ότι ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στην εμφάνιση. Δηλαδή έτσι και έβλεπε συνοδό. Είτε εδάφους είτε υπτωμένη. Που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του, κατευθείαν χαίρεται. Εντάξει, λογικό το βρίσκω. Γιατί όχι. Εντάξει, ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηματίας ήταν. Δικό το μαγαζί, γιατί να μην το κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Το θέμα είναι ότι. Ζήταγε κάποιες προδιαγραφές, τις απαιτούσε κιόλας. Mm-hmm. Λογικό δεν είναι. Λογικό. Mm-hmm. Είπα και προηγουμένως ότι ο Νασί είχε ένα πολύ καλό επιτελείο που στελέχωνε διάφορες υπηρεσίες. Από τον Ιωαννίδη, τον Παύλο που αναφέραμε και είναι και εν ζωή ο άνθρωπος. Από τον Παπαδημητρίου. Μόνο το καλή. Ναι. Από το. Πώς το λένε, τον καθηγητή του Γεωργάκη, οι οποίοι είχαν πιάσει διάφορους τομείς και όλοι από κάτω έτρεμαν. Mm-hmm. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση κάτι να μην δουλέψει σωστά.
εκείνο τον καιρό, με την εκπαίδευση, με τις παροχές, με το ένα, με το άλλο, με τις προδιαγραφές. Τον αγαπούσαν όμως κιόλας, δεν τον φοβόντουσαν μονάχα. Ναι, δεν νομίζω ότι ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Δεν ξέρω αν ήταν αγάπη, ήταν σεβασμός. Σεβασμός, εντάξει. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να τον αγαπούσαν. Δηλαδή, σεβόντουσαν όλοι, από τον πιο μικρό υπάλληλο σε καθήκοντα τέλος πάντων ενός υπηρεσία, μέχρι τον ανώτατο, έτρωγαν ψωμί. Και αυτό το εκτιμούσε τότε ο κόσμος. Ναι, λοιπόν, βέβαια, είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Το και κακό, από πάρα πολλούς διαφεύγει σήμερα. Το κακό είναι ότι ενώ ξεκίνησε πανηγυρικά ο Αλέξανδρος με την Ολυμπιακή Αεροπλοεία για να κάνουν τις άγονες γραμμές, να εξυπηρετήσουν μικρότερα νησιά κτλ. Η μεγάλη ελπίδα της Ολυμπιακής, που και εγώ πιστεύω ότι αν ζούσε ο Αλέξανδρος, η Ολυμπιακή θα ήταν a family της Σίγκαπορ. Μα εγώ νομίζω ότι αν ζούσε ο Αλέξανδρος, καταρχάς η Ολυμπιακή δεν θα έφευγε από εκεί που ήταν. Α, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι κοινή συνείδηση σε όλους μας. Όχι μόνο θα παρέμενε ως Ολυμπιακή, αλλά θα μεγάλωνα, θα γινόταν ίση ίσως και καλύτερη από εταιρείες επίπεδου Σίγκαπορ. Κοίταξε, επειδή το γεγονός ενός νέου ανθρώπου που φεύγει με τον τρόπο που έφυγε και όλο αυτό, είναι τραγικό, όποιος και αν είναι αυτός και για όποιο λόγο. Έτσι, επειδή δεν αντέχεται πολύ, λέω να το προχωρήσουμε. Ναι, εν πάση περιπτώσει, απλά θέλω να αναφέρω ότι ο θάνατος του Αλέξανδρου είναι σταθμός. Σήμανε την αρχή του τέλους γενικά της Ολυμπιακής. Ήταν ο πρώτος δυνατός κραδασμός που δόθηκε. Ο πατέρας ο Νάσης δεν μπόρεσε να το αντέξει, δύο χρόνια αργότερα πέθανε κι αυτός. Εν τω μεταξύ έχασε το ενδιαφέρον του για την Ολυμπιακή και παραχώρησε, άρχισε να συζητά τέλος πάντων για να την παραχωρήσει. Βρέθηκε το δημόσιο και πέρασε το δημόσιο, οπότε από το 76 πια και μετά περνάμε στη νέα εποχή της Ολυμπιακής. Δηλαδή αν πάρουμε, κατά τη γνώμη μου πάντα, μπορεί να κάνω λάθος, η πρώτη περίοδος ήταν η περίοδος Ωνάση, η δεύτερη περίοδος ήταν η περίοδος που πέρασε στο δημόσιο, αλλά με τη δυναμική, με τη φόρα που είχε από τα χρόνια του Ωνάση, πράγμα που διήρκεσε, ξέρω εγώ, μέχρι τα μέσα του 80 και πολύ λέω. Και από εκεί και μετά ο κατήφορος. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, ίσα ίσα νομίζω ότι ισχύει έτσι και τα πρώτα χρόνια του δημοσίου είχε μια επιπλέον ανάπτυξη ακριβώς λόγω του δημοσίου. Από εκεί και πέρα βέβαια άρχισε να γίνεται η κότα με το χρυσό αυγό κυριολεκτικά, δηλαδή κάθε κυβέρνηση ερχότανε, έβαζε το διοικητικό της, έπαιρνε τι έπαιρνε. Παιχτήκανε πολιτικά παιχνίδια εις βάρος της ίδιας εταιρείας και την εκμεταλλευόταν. Δημόσιο-δημόσιο, σε κάθε εκλογές ακόμα περιμένει η Ολυμπιακή να πάρει τα. Εγώ αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Τη διακίνηση έτσι, του εκλογικού σώματος. Εγώ αυτό θέλω να το πω ως πολίτης έτσι, και ως ουδέποτε εργαζόμενος στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το οποίο έχω εγώ συνείδηση μέσα μου είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως παρακολουθούσα τα πράγματα και γνώριζα ό,τι γνώριζα για την Ολυμπιακή Αεροπορία, είναι μια εταιρεία η οποία πάντοτε ήταν κερδοφόρος. Το ότι τη βάλανε σε μια διαδικασία διαπόμπευσης της στο ελληνικό κοινό μέσω έτσι μέσων που δεν ήταν και τόσο πολύ καθαρά από την πλευρά της πολιτικής αντιμετώπισης όλων των κομμάτων, ήταν να αναβλώσω εγώ χ αεροπλάνα για να πάω τους χ ψηφοφόρους από εδώ εκεί, ψ ο άλλος, δέλτα ο άλλος, η διακομματική, ναι. Και από εκεί και ύστερα τι έγινε, αρχίσαν και αυξάνανε τα χρέη της Ολυμπιακής, διότι ουδέποτε εισέπρατε τους ναύλους. Και ουσιαστικά τι ήταν, ήταν μια εκμετάλλευση, δηλαδή τι να πω τώρα, ας πούμε, να ξαναθυμηθούμε το ότι μαζί τα φάγαμε, ποιοι είναι αυτοί που τα φάγανε μαζί. Όχι, δεν τα φάγαμε μαζί. Όταν μαζί τρώγανε με αυτόν τον τρόπο ψηφοφόρους και χρεώνανε μια εταιρεία για να μπορούν αυτοί να τρώνε ψηφοφόρους. Να πω κάτι. Είναι πέρα μεγάλη κουβέντα τώρα. Πέρα από τις συναυλώσεις των αεροσκαφών που γινόταν σε κάθε φορά που είχαμε εκλογές, ό,τι είδους εκλογές και να ήταν και δημοτικές ακόμα, τα κόμματα αναβλώναν αεροπλάνα
σωριδών ναι. και δεν πληρώνω ποτέ. Ναι. Τα χρεωστούμενα. Τα χρεωστούμενα. Ναι. Να μην σου πω ότι και κάθε Βρυξέλλη κάθε 3 και 2,5 ήταν εναυλωμένη. Λοιπόν, και δεν ξέρω ποιοι από τους βουλευτές και τους δημοσιογράφους που ήταν μέσα σε αυτό το δρομολόγιο πληρώνανε και τι. Επίσης, στα πλαίσια της δημόσιας, μη δημόσιας, δεν ξέρω τι, όλο το δημόσιο είχε έκτος στην Ολυμπιακή. Και πες μου τώρα κάτι. Άντε να πω για τους στρατιωτικούς, με την έννοια τους φαντάρους ή τους υπαξιωματικούς και τα λοιπά, με το μικρό εισόδημα. Άντε να δεχτώ τους φοιτητές που δεν είναι δημόσιοι πάλι, αλλά πάση περιπτώσει είναι φοιτητές. Ή αγροφύλακες. Οι αγροφύλακες, γιατί έπρεπε να έχουν έκπτωση στην Ολυμπιακή. Ας μου το πει κάποιος αυτό. Ο υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας, ο υπάλληλος του Υπουργείου, του όποιου Υπουργείου, που ξέρω εγώ είναι σε ένα αρχείο και έβαζε σφραγίδες. Τώρα αυτή γιατί... είναι η λεπτομέρεια που για να τη λες κάπου όπως πρέπει να την ξέρεις. Ούτε ξέρω, είναι γεγονός. Είχαν 10%. Κοίτα, είχα και προϋπηρεσία με γραφεία ταξιδίων, ναι. Έχω εκτός εισιτήρια. Μπορεί να ήταν προ-Ολυμπιακής, αλλά δεσμούς κρατούσα. Το καθεστώς ίσχυε. Λοιπόν, όλο το δημόσιο ταξίδευε με εκπτωτικά εισιτήρια. Και απορώ γιατί. Θες να σου πω και ένα τρανταχτό παράδειγμα, πολύ μετέπειτα. Ευρωβουλευτής ταξιδεύει στην business class και είμαι προϊστάμενος εγώ. Και μου λέει σε κάποια στιγμή, μπορώ να φέρω μια κυρία από την οικονομική. Του λέω με τι εισιτήριο. Λέει τι εννοείται, λέω έχει στήριο business class, γιατί κάθεται στην οικονομική. Όχι, λέει είναι οικονομική. Λέω εδώ κάθονται επιβάτες που έχουν πληρώσει κάποιο αυτό. Αλλά μην το λέτε. Και εγώ λέει είχα εισιτήριο business class, το άλλαξα, πήρα τη διαφορά και όταν πήγα στην Ολυμπιακή ήταν δρομολόγιο ή από Βρυξέλλες ή από. Πώς το λέγανε το άλλο. Στρασβούργο. Στρασβούργο. Ή Στρασβούργο ή Βρυξέλλες, δεν είμαι σίγουρος. Το άλλαξα και όταν πήγα στο μάλλον Βρυξέλλες για να έχει κάνει Ολυμπιακή, ναι. Και με βάλαν business class. Όλοι μας λέει το κάνουμε αυτό, γιατί με είδε που τον έβλεπα έτσι κάπως περίεργα, τι μου λέει τώρα. Και κάνω έτσι πίσω, δεν θα πω όνομα, ήταν το Κουκουέ ο άλλος ευρωβουλευτής, ο οποίος μου κάνει το ίδιο νόημα. Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Παίρνουμε λίγα τα εισιτήρια, τα αλλάζουμε, παίρνουμε τη διαφορά, τη βάζουμε στην τσέπη και πάμε στο Ολυμπιακή. Και μας βάζει business class. Κάποιος βουλευτής σου το επιβεβαίωσε δηλαδή αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ήταν 4-5 μέσα στην πτήση. Ναι, Βρυξέλλη θα ήταν. Ναι, Βρυξέλλες. Ήταν 4-5. Όλοι κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά και το θεώρησαν ότι είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό να ταξιδεύουν απαξιώνοντας ας πούμε τους εργαζόμενους έτσι αλλιώς αλλιώς και να θέλουν να φέρουν και επιβάτες. Και άλλους μαζί. Μαζί. Λοιπόν, ναι. Όταν του είπα, πρόσεξε. Δεν ξέρω, κάπως μου ήρθε ανάποδα. Λέω. Αν θέλετε να ταξιδέψετε μαζί με την κυρία που λέτε, μπορείτε να πάτε εσείς πίσω. Μου λέει, όχι, θέλω να τη φέρω μπροστά. Λέω, μπορείτε να φέρετε την κυρία μπροστά και να καθίσετε εσείς μόνο σας πίσω. Λέει, αυτό είναι που λέει, κάνω το κορόιδο, το έκανα τον Γερμανό, κάνω τον Κινέζο. Έκανα τον ηλίθιο από ένα σημείο και μετά. Οπότε κάποια στιγμή πάει να μου τη βγει κιόλας και μου λέει, μπορείτε να ενημερώσετε τον κυβερνήτη. Του λέω, είμαι προϊστάμενος της πτήσης και είμαι για να κάνω αυτή τη δουλειά. Αν νομίζετε ότι δεν μπορώ να σας δώσω μια ικανοποιητική απάντηση, να τον ενημερώσω. Αλλά ο πιλότος είναι για να μας πάει στον προορισμό μας με ασφάλεια. Μην τον εκνευρίσουμε άνευ λόγου. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι η κυρία, η οποία ήταν γνωστή κυρία της τηλεόρασης, έκλαιγε σε όλο το δρομολόγιο, ήταν ακριβώς πίσω από την κουρτίνα και άκουγε το διάλογο. Απλά δεν ξέρω γιατί έκλαιγε. Επειδή αρνήθηκα να τη βάλω μπροστά ή επειδή ο αγαπητός της κύριος προτίμησε να κάτσει μόνος του μπροστά και δεν την αφήσει εκείνη πίσω. Λοιπόν, τώρα μια και ξεκίνησες προσωπικές ιστορίες και μάλιστα με την πρώτη θέση, θα μου επιτρέψετε να σας πω και εγώ την αγαπημένη μου ιστορία. Α, να μας την πεις. Αυτή που έχει σχέση πάλι με την πρώτη θέση. Λοιπόν, χρόνια τώρα πριν, πάμε ένα Λονδίνο νομίζω ή Παρίσι, πάντως ένα τρίωρο δρομολόγιο. Και κάθομαι εγώ πίσω στα πίσω καθίσματα, στο πίσω γκάλε και κάνω έτσι και βλέπω μπροστά μου το Χατζηδάκι, το Μάνο Χατζηδάκι, ο οποίος έχει θέση, του έχουν δώσει θέση, το τελευταίο κάθισμα στο Airbus που δεν πάει πλάτη πίσω, που είναι μισό μέτρο και πώς το λένε και το χρησιμοποιούμε μόνο σε περίπτωση, χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που είναι τίγκα το αεροπλάνο.
Και δεν χωράω να κάτσω εγώ που τότε είμαι 50 κιλά τέλος πάντων γυναίκα. Τον βλέπω το χάμο που να κάτσει ο άνθρωπος, τρελαίνομαι, λέω τι είναι τούτο εδώ, πώς είναι δυνατόν το κάνανε αυτό το έδαφος οι συνάδελφοι. Τέλος του άλλου κύριο Χατζηδάκη, εγώ θαυμάστρια, έρωτος τρελός ο κύριος Χατζηδάκης. Πάω μπροστά στην προϊσταμένη, λέω, ξέρετε έτσι και έτσι και ο κύριος Χατζηδάκης που να κάτσει ο Χριστιανός. Μου λέει βεβαίως έχουμε θέση στην πρώτη θέση να το φέρεις τον κύριο Χατζηδάκη. Τι να πει η γυναίκα, θα ήταν δυνατόν να πει κάτι διαφορετικό, θεωρώ πως όχι. Πάω λοιπόν το λέω στον κύριο Χατζηδάκη. Και τι μου λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Ευχαριστώ πολύ Δεσποινής, είστε πολύ ευγενικοί και οι σχέσεις και οι προϊσταμένοι. Αλλά επειδή δεν θα μπορέσω μάλλον να πάρω μαζί την ορχήστρα μου, θα αναγκαστώ να κάτσω εδώ. Έλα εσύ και δες την ποιότητα και τη διαφορά του ανθρώπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δημόσια Ολυμπιακή, ανοιγοκλίνει δρομολόγια. Εγώ το ξαναγυρίζω εκεί. Ναι, ναι, καλά κάνει. Απλά δεν γινόταν με την πρώτη θέση από την κάνει την παρένθεση. Ανοιγοκλίνει δρομολόγια. Και αλλάζει διοικητές. Κάτσε και λίγο. Δηλαδή, το 1974, ενώ σημείωσε ένα ρεκόρ επιβατικής κίνησης τότε, με τα τότε νούμερα, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια επιβατών που έχει διακινήσει. Το 1977 φτάνουν στο σημείο να κόψουν τη γραμμή της Αυστραλίας θεωρώντας την τζιμιογόνο. Την επόμενη χρονιά κόβουν τη γραμμή Μόντρεαλ-Σικάγο για τον ίδιο λόγο, για να περιορίσουν τις ζημιές. Σημείωσε ότι το άνοιγμα και το κλείσιμο μιας γραμμής είναι λεφτά. Ναι. Το άνοιγμα είναι για να πιάσεις τα σλότ, τα λεγόμενα, δηλαδή να πάρεις τις ώρες που θέλεις, τέλος πάντων τις ώρες που μπορείς να πάρεις για προσγείωση, απογείωση από τον προορισμό που, τον καινούργιο προορισμό που θα ανοίξεις. Την έρευνα αγοράς που στέλνεις προσωπικό βέβαια για να το ψάξουν να δουν την αγορά, δεν αποφασίζεις ξαφνικά, α, θα ανοίξω μια γραμμή να πηγαίνει. Ναι, δεν μπορείς και να το κάνεις κιόλας. Πρέπει να υπάρχει μια υποθέσεις... Ναι, πρέπει να χωράς. Ναι, το να πηγαίνει το αεροπλάνο άδειο και να γυρίζει δεν έχει νόημα. Έπειτα, για να κλείσει η γραμμή, παίρνεις λεφτά πάλι γιατί όλα αυτά που έχεις πληρώσει μπορείς να τα πουλήσεις κάπου αλλού. Και όλα αυτά τα χρήματα, είτε τα δίνεις είτε τα παίρνεις, σαν εταιρεία εννοώ, με όποιον έχεις κύριο μέτοχο, συνεπάγονται και προμηθειών. Κάποιος λοιπόν τσέπωνε που άνοιγε γραμμές, κάποιος τσέπωνε που έκλεινε γραμμές. Με το, σκεπτικό σκεπτικό ότι οι γραμμές ήταν ζημιογόνες. Αφού ήταν ζημιογόνες, γιατί το 1984 την ξανανοίξαν την Αυστραλία, και γιατί τον ίδιο χρόνο ανοίξαν ξανά το Καναδά, και γιατί ανοίξαν και το Τόκιο στις αρχές του δεκαετία του 90 για τρία χρόνια για να το κλείσουν. Το Τόκιο ήταν μια γραμμή η οποία είχε δύο πτήσεις τη βδομάδα, τίγκα. Ποιο εξαιρετικά κερδοφόρο ήταν τότε. Ποιο τίγκα δεν γινόταν. Αν ήθελαν να περιορίσουν το κόστος, εγώ δεν έχω κάνει οικονομικές επιστήμες, αλλά κοντά στο νου και γνώση. Ας έβαζα άλλα δύο δρομολόγια. Θα μου πεις άλλα δύο δρομολόγια, θέλουν και άλλο αεροπλάνο. Ας κανονίζαν να πάρουν τα απαιτούμενα αεροπλάνα που πάντα με το μίνιμουμ των αεροσκαφών προσπαθούσαν να προσφέρουν το μάξιμουμ των υπηρεσιών. Δηλαδή πρόσφερε έργο η Ολυμπιακή με τόσα αεροπλάνα που άλλες εταιρείες θα είχαν άλλα 2-3 ανατύπω. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα. Το Τόκιο είναι από τότε που έκλεισε, ήταν κοινό μυστικό από όλους ότι απαιτούσε κάποια άλλη ευρωπαϊκή μεγάλη εταιρεία να πάρει το μονοπόλιο της Ιαπωνίας. Άρα αυτή η μεγάλη ευρωπαϊκή ή άλλη εταιρεία πρέπει κάπου να τάσκασε κιόλας αυτό. Εννοείται. Δεν ανοιγοκλίνουν έτσι απλά οι γραμμές. Σίγουρα υπάρχουν προμήθειες. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι όταν... Τα τρώνε κάποιοι μαζί, όχι όλοι μαζί, κατάλαβες. Όταν θέλεις να υπερασπίζεσαι το ελληνικό οικονομικό σου δίκαιο και συμφέρον, δεν παραχωρείς και δεν χαρίζεις τίποτα που σου είναι κερδοφόρο. Κοίταξε να δεις, αυτό δεν ξέρω εάν... Αυτό μπορούμε να το πούμε αυτό... για την Ελλάδα, το λέει εγώ... κοινή λογική, όχι. Αλλά εγώ μιλάω με βάση το δεδομένο μιας κοινή λογική. Κοίταξε, όταν πηγαίνεις σε μια χώρα, να σου πω εγώ ένα παράδειγμα, στη Γερμανία, δρομολόγιο, και είναι να απογειωθείς. Ναι. Έχει προτεραιότητα η Lufthansa. Ναι. Οποιοδήποτε δρομολόγιο της Lufthansa που θα προηγηθεί και μετά θα ακολουθήσουν οι άλλες εταιρείες με τη σειρά τους. Στην Αθήνα. Για πού είπες αυτό? Στη Γερμανία. Α, μάλιστα. Έτσι. Στην Αθήνα έχει προτεραιότητα οποιαδήποτε άλλη εταιρεία εκτός από την Ολυμπιακή.
και κάθεται επί ώρες να και περιμένει. Μισά ώρα και τρία τέταρτα να εξυπηρετηθούν πρώτα στο ολοκαιρίες. Διάδρομο με αναμένες στις μηχανές. Το έχω ζήσει αυτό και δεν μπορεί κανένας να μου την αλλάξει αυτή την εμπειρία. Να περιμένει να προηγηθούν όλες οι άλλες και οι Ολυμπιακοί που είναι η τοπική, η εθνική. Δεν έχει, αυτή, δεν έχει την προτεραιότητα. Είναι ποτέ δυνατόν τώρα να ψάχνεις να βρεις για ποιο λόγο γίναμε έτσι? Άμα πάρεις την Ολυμπιακή είναι μια μικρογραφία. Να σε προλάβω πριν κάνεις ένα μικρό διάλειμμα μουσικό, σε παρακαλώ, και να πω κάτι ακόμα. Λες αυτό και κάνουμε το διάλειμμα. Το 84 αγοράζει 3747 από τη Σίγκαπορ, μεταχειρισμένα. Είναι η χρονιά και ανοίγει και άλλες γραμμές. Ξανανοίγει πάλι την Αυστραλία, ξανανοίγει τον Καναδά και είναι η χρονιά όπου η Ολυμπιακή, εδώ το διαβάσω, κατέχει τη 15η θέση στη μεταφορά επιβατών εσωτερικού, την 20η θέση στη μεταφορά επιβατών εξωτερικού και τη 18η θέση στη συνολική μεταφορά στην κατάταξη 150 αεροπορικών εταιριών. Σε σύνολο 150 αεροπορικών εταιριών, η Ολυμπιακή είναι 18η. Καταλαβαίνεις για τι μεγέθη μιλάμε, καταλαβαίνεις για τι ανταγωνισμούς μιλάμε. Επί δημοσίου κιόλας πια. Επί δημοσίου. Αλλά το 84, 10 χρόνια από ό,τι και ούτε που είχε περάσει τον Ωνάση. Όταν ακόμα κάποιοι κατάλαβαν ότι έκαναν βλακεία που έπτυσαν Αυστραλία και Καναδά, διότι πέρα από τους ομογενείς που απαιτούσαν, υπήρχε χρήμα από εκεί. Δεν είναι μόνο η επιβάτηση, είναι και το κάργο. Βέβαια. Υπάρχουν εταιρείες που στην πολιτική τους έχουν τι κάργο θα έχω και μετά πόσους επιβάτες θα βάλω μέσα. Αυτό ήθελα να πω, ότι το 1984 ήταν οριακή χρονιά, γιατί ήταν πολλά τα λεφτά. Άρα. Και από εκεί και πέρα, βάλε μια μουσικούλα και αρχίζει η Κατιούσα αν υποψιαστώ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ένα Χατζηδάκι, πολύ ευχαριστώ στον άκουγα. Ξέρεις ότι δεν θα βάλουμε. Το ξέρω. Γι' αυτό το λέει. Θα μπορούσατε όμως.
Εδώ είμαστε ακόμα μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Συζητάμε με την Ρένα Κατσάνη και τον Γιώργο Πετρέλη για την ιστορία της Ολυμπιακής, η οποία υπήρξε ο εθνικός μας αερομεταφορέας για πολλά πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Μία περίοδο που ουδέποτε έπαψε να είναι ιδιωτικής μορφής. Δεν υπήρξε ποτέ ιδιωτικού δικαίου. Δεν υπήρξε ποτέ της δημοσίου δικαίου. Βεβαίως όσα χρόνια ήταν υπό ιδιωτική ιδιοκτησία, αλλά και για τα χρόνια τα οποία πέρασε στο δημόσιο. Και λέγοντας όλα αυτά που λέγαμε πιο πριν για το πώς ανοίγανε και κλείνανε οι διάφορες πόλεις, σταθμοί, οι γραμμές από και προς για τις πτήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας, θέλω να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με όλους τους εργαζόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας, διότι εντάξει, το να εργάζεται κάποιος στην Ολυμπιακή Αεροπορία πέρναγε στον πολύ κόσμο ως κάτι το πολύ ιδιαίτερο, το εξέχον, το προνομιακό, αλλά έχει καθίσει ποτέ κανένας από εμάς όλους που είμαστε απ' έξω να σκεφτεί το τι σημαίνει να δουλεύει σε μια αεροπορική εταιρεία που τη μία σε πηγαινοφέρνει μέσα σε πόλεις στο ίδιο στο κράτος, αλλά την άλλη μπορεί να σε παίρνει και να σε πηγαίνει στην άλλη μεριά του κόσμου και να σε ξαναγυρίζει. Και με ποια έννοια το λέω αυτό? Γνωρίζω ότι τουλάχιστον ως κάτι που είναι υποχρεωτικό ιδιαίτερα για τους πιλότους, αλλά και για το υπτάμενο προσωπικό, ότι μία φορά το εξάμηνο πρέπει να περνάνε από ιατρικό έλεγχο καθαρά για την ασφάλεια των πτήσεων. Πρέπει να βεβαιώνεται το άψογο της υγείας τους, που βέβαια αυτό, εάν το μεταφέρουμε στην οποιαδήποτε ζωή του οποιοδήποτε εργαζόμενου, δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος το κατά πόσο τις επόμενες εξετάσεις θα είναι σε θέση ο οργανισμός να απεξέλθει και να είναι ok, για να μην χάσει τη δουλειά του ο άνθρωπος, όποιος άνθρωπος ήταν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και από την άλλη, πού πάει ένα η προσωπική ή οικογενειακή ζωή με όλα όσα περιέχει, και δύο, που πάει και η υγεία όταν ανεβοκατεβαίνεις τόσο πολύ συχνά και μένεις επί πάρα πολλές συνεχείς ώρες σε άλλα επίπεδα υψομέτρου. Κοίταξε, αυτό ήταν κάτι που το είχαν ξεκινήσει και το ψάξανε από την εποχή ακόμα που γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες στον Καναδά. Ολόκληρη η διεκδίκηση για το συνταξιοδοτικό μας είχε στηριχτεί πάνω σε αυτές τις μελέτες που γίνανε για την υγεία και για τον τρόπο που επιδρά το αεροπλάνο στην υγεία των, καταρχήν των υπταμένων. Ναι. Αλλά όχι μόνο, γιατί και στις υπηρεσίες εδάφους, τουλάχιστον σε αυτές που είναι στο αεροδρόμιο, οι διαδικασίες είναι, δηλαδή τα θέματα υγείας είναι βεβαρημένα, γιατί και ο θόρυβος δημιουργεί προβλήματα. Παλιότερα που έβγαιναν πιο συχνά στην πίστα, τα σύγχρονα αεροδρόμια τώρα με τα gates που έχουν, έχουν μειωθεί. Δεν είναι τόσο. Κάποιες κατηγορίες εργαζομένων βέβαια που είναι στην πίστα, σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο ζώο. Αυτό είναι αλήθεια τώρα πια, ναι. Αλλά τότε το καυσαέριο, οι θόρυβοι και οι κίνδυνοι, έτσι. Δηλαδή κάθε ειδικότητα είχε τα θέματά της. Τώρα, ειδικά όσον αφορά τους υπτάμενους, πραγματικά. Το είπα και πιο πριν, το φωτομοντέλο ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Από πίσω υπήρχε μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά, η οποία είχε βέβαια και τα καλά της, γιατί όπως και να το κάνουμε, και γνωρίσαμε τόπους και γνωρίσαμε πολιτισμούς και ανθρώπους, καινοτροπίες και μια σειρά τέτοια πράγματα. Αλλά από την άλλη, ναι, 4 φορές όλο το αίμα πάνω στο κεφάλι και όλο το αίμα κάτω στα πόδια δημιουργεί μια μεγάλη διαδικασία όταν κάνεις 4 προσγειώσεις, 4 απογειώσεις σε μια μέρα. Είναι στρεσογόνος παράγοντας. Δηλαδή μόνο τα υγρά που ανεβαίνουν, ναι, και κατεβαίνουν, έχει ψάξει το σώμα να βρει που είναι οι οργανισμοί, δηλαδή
Mm-hmm. Όπως και να το κάνεις, έχουν θέματα γι' αυτό και περνάγαμε τους γιατρούς κάθε τόσο. Mm-hmm. Διότι έχουν βρει από διάφορες μελέτες ότι ο οργανισμός ολόκληρος, είτε για το κεκλειμένο επίπεδο στο οποίο περπατάς, ναι, είτε για τη διαφορά της πίεσης, είτε για την ακτινοβολία, είτε για μια σειρά άλλα τέτοια πράγματα, σε κάποιες περιπτώσεις έχει υπόψη ότι θεωρείται ανάλογο του ανθρακορύχου, mm-hmm, ως βαρέο και ανθυγινό επάγγελμα. Mm-hmm. Τώρα, αν βάλουμε το πρωινό ξύπνημα, τα οικογενειακά, τα χαράματα, η διαφορά της ώρας και όλα τα συναφή, εντάξει, είναι μια ζωή αρκετά, δηλαδή λίγο ακροβάτης. Βάλε και το γεγονός ότι και μέσα στο αεροπλάνο κάνεις 5 διαφορετικές δουλειές, γιατί εντάξει, είσαι και λίγο δημοσιοσχεσίτης, είσαι και λίγο αστυνόμος, είσαι και λίγο ψυχολόγος, γιατί ο άλλος έχει τον καημό του που έχει 30 χρόνια να πάει να δει το παιδί του στην Αυστραλία. Ναι, γιατί είναι πίσω από την κουρτίνα και δεν μπορεί να πάει στην πρώτη θέση. Ή γιατί φοβάται και μέθησε, ή γιατί είναι πίσω από την κουρτίνα και μπορεί να πάει στην πρώτη θέση και κλαίει, γιατί μπορεί και να φοβάται και να κλαίει. Έτσι. Ναι, ναι. Ή γιατί θέλει το παράθυρο, ή γιατί δεν θέλει το παράθυρο. Ή γιατί ο καθένας έχει την παραξενιά, ναι, του, ή να γιατί το όλα αυτά. Ναι. Πρέπει να βλέπεις και να ακούς και να μυρίζεις, μην τυχόν έχει πεταχτεί και το τσιγάρο μέσα στο φουρνάκι ή μέσα στο τασάκι ή μέσα στα χαρτιά της τουαλέτας. Δηλαδή, πώς να σου πω, είσαι και λιγάκι... Λοιπόν, μπορεί το αεροπλάνο να θεωρείται το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο και είναι και το εμπιστεύομαι, αλλά κάποιοι άνθρωποι που μπήκαν μέσα για να πάνε κάπου δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Δεν θα πω για τις δύο πρόσφατες πτήσεις Malaysian, η οποία η μία εξαφανίστηκε και η άλλη καταρρίφθηκε. Είναι δεκάδες τα αεροπλάνα, ούτε που στο Τσάντ κάπου είχε πέσει. Μέσα 8 μέρες γίνανε 4 αεροπορικά ατυχήματα. Η Ολυμπιακή, παρόλο που θεωρεί το πάρα πολύ ασφαλής εταιρεία, είχε τα ατυχηματάκια της. Κάποιοι που πήγαν Ηράκλειο, νομίζω ήταν το αεροπλάνο που έπεσε στην Καρατέα, δεν έφτασαν ποτέ στα σπίτια τους. Κάποιοι για την Κοζάνη δεν έφτασαν ποτέ στα σπίτια τους. Πληρώματα και επιβάτες. Και επιμένω ότι είναι από το ασφαλέστερο, ίσως το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο σε σχέση με τρένα λεωφορεία που επίσης τρακάρουν, κάνουν, δείχνουν ουράνου κτλ. Απλά μέσα στο αεροπλάνο έχεις πολύ λίγες πιθανότητες να επιβιώσεις, να επιζήσεις μετά από τροχαίο, πήγα να πω, μετά από ατύχημα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν είχα τη δυνατότητα να κάνω την ίδια ζωή, το ίδιο επάγγελμα θα διάλεγα. Γιατί? Αν... Είναι και θέμα βίτσιο ορισμένα πράγματα. Όχι, όχι, είναι τεκμηριωμένο αυτό. Είναι τεκμηριωμένο. Το βίτσιο. Αστείο είναι αυτό. Ναι, αν μια εικόνα είναι 1000 λέξεις, ένα ταξίδι είναι 1000 βιβλία. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ακόμα και τα αλέρε του ταξίδια πρόσφεραν τόσες εμπειρίες που για μένα είναι ένα πολύτιμο επάγγελμα, είναι μάλλον ένα αξιοζήλευτο επάγγελμα με τις όποιες συνέπειες. Συμφωνώ σε αυτό, θεωρώ το μεγαλύτερό μου δάσκαλο, θεωρώ το αεροπλάνο. Αλήθεια, πώς διαλέξατε να θέλετε να είστε μες στην Ολυμπιακή? Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Εγώ δεν ήξερα βασικά τι είναι ακριβώς και ναι, τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία. Θες ολόκληρη εκπομπή για αυτό το πράγμα. Είναι η περιέργεια που λένε. Ναι, δεν θα του δώσω, θα σε αφήσω να βράσεις. Ευτυχώς, πάντως δεν είσαι γάτα. Όχι. Επίσης, δεν είσαι Ροξάνη που λένε. Όχι. Επίσης να πω, και γι' αυτό είπα θα το βαρύνω, επίσης να πω ότι δεν είχα, όχι εγώ, mm-hmm, οι υπτάμενοι γενικά, δεν είχαμε Πάσχα, δεν είχαμε Χριστούγεννα, mm-hmm, δεν είχαμε τις γιορτές μας, δεν είχαμε τα γενέθλιά μας. Βέβαια, γιατί όλος ο κόσμος τότε θέλαμε να μετακινηθεί. Δεν είχαμε τα αυγά και τα καλάθια, με άλλα λόγια. Ναι. Ειδικά όσοι ήταν ζευγάρια μέσα από τον ίδιο χώρο, συνοδοιπρόκειστες, αυτό, ο ένας εδώ, ο άλλος αλλού, ακριβώς για το λόγο του ατυχήματος, τουλάχιστον να μείνει κάποιος πίσω για τα παιδιά. Ναι, αυτό είναι τρομερό. Αυτό δεν είναι τρομερό. Λοιπόν, σαν σύλληψη, δηλαδή. Σου είπα το καλό, έτσι... σου είπα και, τα... ναι. Και το κακό και θα σου... Πράγματα τα οποία δεν πρέπει να μας διαφεύγουν σαν σκέψεις. Θα σου δώσω και το κερασάκι στην τούρτα, δεν τυχαίο ότι κάθομαι από τα αριστερά σας, είναι επειδή το δεξί μου αυτή ακούει καλά. Τα αριστερό μας έχει αποχαιρετήσει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Οι πτήσεις. Δεν ξέρω, προφανώς θα υπήρχε κάποια προδιάθεση, αλλά αντί να αρχίσω να κουφέρουμε στα 46, θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να αρχίσω να κουφέρουμε στα 60, στα 70, στα 80, δεν ξέρω τι. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο αυτό. Και αυτό είναι το λιγότερο, γιατί εγώ τουλάχιστον είμαι ακόμα ζωντανός. Πάρα πολλοί συναδελφοί μας δεν είναι πια μαζί μας. Και δεν είναι ότι έφυγαν επειδή τους πάτησε αυτοκίνητο ή δεν ξέρω τι.
ούτε επειδή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Πήγαν 45, 50, 55. Έλεος. Κοίταξε, εντάξει, επειδή αυτό είναι κάτι που μπορούμε να λέμε ότι το βαραίνουμε, αλλά δεν αφορά. Δηλαδή, μα είναι μια πραγματικότητα. Εγώ νομίζω, όμως ότι αφορά το. Δεν αφορά μόνο. Δηλαδή, άνθρωποι. Έχει αλλάξει τόσο πολύ ο τρόπος ζωής και ο τρόπος που λειτουργούμε σαν πολιτισμός πια, mm-hmm. που το να. Το να ζούμε ανθυγινά και περικολοζαμένα τέλος πάντων είναι κοινός τόπος. Ναι, να μην το επιδεινώνεις και με τη δουλειά σου. Εκεί πέρα είναι αν θέλεις που εντάξει δεν το επιδεινώνεις με τη δουλειά σου, αλλά κάπου χρειάζεται να έχεις και τα αντίβαρα. Και ο καπετάνιος θα λασσολεύεται. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν παίρνει πράγμα. Δεν παίρνει όλα τα στοιχεία τη φύση αυτό. Σίγουρα. Δεν έχει ο οργανισμός την καταπώνηση που. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχει τα θετικά του, όπως τα περισσότερα πράγματα. Έχει και τα πολύ δύσκολα αρνητικά του, με την έννοια. Πώς να σου πω. Και μόνο με την έννοια του στρες, αν θέλεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ρίξεις μία ματιά έξω από το αεροπλάνο και είναι νύχτα και είναι πάνω από τον Ατλαντικό και δεις το Θεό με το Θεό και τον κεραυνό παραπέρα, ναι. Άντε μετά να φτάσεις εσύ εκεί που τελειώνει ο Ατλαντικός και να δούμε σε τι κατάσταση είσαι. Βέβαια, εντάξει, πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο να το γελάμε, μπορώ να σου πω, ειδικά εμείς στην Ολυμπιακή είμαστε και λίγο. Το γλεντούσαμε κάτι πράγμα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται άμα δεν το γελάσεις. Εμείς στην Ολυμπιακή, και οφείλω να το πω αυτό το πράγμα, είχαμε χειριστές που τους σεβόμασταν ακριβώς γιατί άξιζαν. Mm-hmm. Δεν γλύφω, αυτό είναι αλήθεια. Δεν γλύφω τον κλάδο, είναι κάτι όμως που πρέπει να υποθεί. Οι χειριστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας, και όχι μόνο, μπορεί τώρα αυτό, γιατί να πούμε και την αλήθεια, όλες οι υπόλοιπες εταιρείες, είτε έπαψαν να λειτουργούν, είτε είναι ενεργεία, έχουν στελεχωθεί από προσωπικό της Ολυμπιακής. Μην νομίζει κανείς ότι έτσι αν έγινε έτσι από το πουθενά και από μόνη. Ναι, όπως και πολλοί της Ολυμπιακής βρέθηκαν να δουλεύουν πάρα πολύ, χειριστές. Εταιρείες του κόλπου. Βεβαίως. Και σε άλλες. Από την Κάρφερ, από την Έτιχαντ, από την αυτό, στη Νερλάνκα, στη Τουρκ Χαβαγιαλαρή, ο δικός μας ο Χάρης και όχι μόνο. Όσοι είναι ακόμα νέοι και είχαν υποχρεώσεις, mm-hmm. έχουν βρει δουλειά σε ξένες εταιρείες που πάνε να πει ότι ήταν ικανοί. Mm-hmm. Δεν τους πήραν για να τους κάνουν χάρη, ακριβώς επειδή ήταν ικανοί. Αυτό μας έδινε σιγουριά. Mm-hmm. Το να ξέρεις ότι βρίσκεσαι με έναν ικανό οδηγό, να το πω έτσι χοντρά, με έναν ικανό πιλότο στο τιμόνι. Μεγάλη υπόθεση. Και δεν είχαμε. Μου θύμισε τώρα μια περίπτωση στην οποία μάλιστα θυμάμαι κιόλας ότι το περιστατικό το είχα δει από κάτω. Ποια ήταν εκείνη η πτήση που είχε κατέβει χαμηλά. Που είχε κατέβει χαμηλά και έκανε μία βόλτα πάνω από τη. Πάνω από τις κεραίες της τηλεόρασης. Αυτό δεν ήταν μόνο καλός ο χειριστής. Ήταν και ο τεχνικός. Ήταν και ο Θεός της Ολυμπιακής μαζί. Ναι, και. Υποτίθεται ότι έχουν δοθεί τα στοιχεία σε υπολογιστές της Boeing και το αεροπλάνο αυτό δεν υπάρχει. Έχει πέσει. Mm-hmm. Και όμως δεν έπεσε. Και ήταν άψογος και ο μηχανικός, ο υπτάμενος, ο οποίος έβαλε το χεράκι του για να μπορέσει να διασώσει την κατάσταση αυτή. Όλοι. Αυτό το αεροπλάνο πετούσε με 5. Αλλά εκείνη τη στιγμή το πιδάλιο το κρατούσε ένας και οι υπόλοιποι είχαν παγώσει. Ξέρω εγώ, τραβούσαν τα μαλλιά του. Δεν ξέρω τι. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν συγκυρία. Δεν άπαξαν τον άνθρωπο. Ίσα-ίσα ήταν ένας ικανότατος χειριστής. Ενδεχομένως όμως και οι υπόλοιποι να κάνουν το ίδιο που έκανε και εκείνος, ή κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Μα θυμάμαι ήταν όμως και ο Θεός της Ολυμπιακής. Η Ολυμπιακή είχε το δικό του το Θεό. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό που λέει δεν έχει το Θεό σου. Mm-hmm. Η Ολυμπιακή τον είχε. Mm-hmm. Όχι, μα θυμάμαι κιόλας ότι είχα διαβάσει σε μια συνέντευξη του ιδίου του καπετάνιου που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα που είπες πριν. YouTube, νομίζω, ότι με βάση τα δεδομένα της εταιρείας, της κατασκευάστριας εταιρείας, το αεροπλάνο αυτό δεν έπρεπε να ήταν στον αέρα. Ναι, έχει πέσει. Έπρεπε να είχε θεωρηθεί πεσμένο. Ναι. Και μάλιστα σε ταράτσες. Ναι. Ναι. Τη μισή Αθήνα. Εγώ θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά. Ξύπναγα το πρωί και ήξερα τι άνεμο θα έχουμε, αν άκουγα ή αν δεν άκουγα τα αεροπλάνα. Α. Διότι ήξερα από ποια μεριά φυσάει. Κάποτε τα άκουγες όταν ερχόταν, ξέρω εγώ, βοριάς ή αντίστοιχα νοτιάς, και κάποτε δεν τα άκουγες. Και ήξερες από ποια κατεύθυνση του αεροδρομίου έχουν ξεκινήσει και έχουν φύγει, και έτσι ή τα έπαιρνες ή δεν τα έπαιρνες χαμπάρι.
Μετρολογικό δηλαδή το στίγμα. Να ευλογήσω λίγο ακόμα τα γένεια της Ολυμπιακής. Λίγο ακόμα. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Για την Ολυμπιακή κάνουμε. Η Ολυμπιακή αεροπορία με τα χρώματά της, με το λογότυπό της, με τη σημαία και με τη φίρμα της, ήταν ο καλύτερος πρεσβευτής ή πρέσβυρα, ανάλογα όπως το βλέπει κανείς, στο εξωτερικό. Κάθε φορά που διανυκτερεύομαι και την επόμενη μέρα φτάναμε στο αεροδρόμιο και έβλεπα την ουρά του αεροπλάνου μας ανάμεσα σε καταξιωμένες διεθνείς μεγάλες εταιρείες, να και η δικιά μας η κουρέλα. Όχι και κουρέλα. όχι. Ανέβαινε το ηθικό μου καμάρωνα. Ήμουν και νεότερος, ας πούμε, ήμουν 25, 26, 30, 40. Καλά, κόψε κάτι. Ναι, κόβω. Κοίταξε, εγώ με όσους φίλους μιλάω μέσα στο διαδίκτυο. Μία φωτογραφία ενός αεροπλάνου της Ολυμπιακής Αεροπορίας να βάλεις. Ναι, μας είτε, είτε του παρελθόντος, είτε του σήμερα, όλοι αναφέρονται στο παρελθόν και όλοι αναπολούν τη χαμένη εταιρεία. Ναι. Εγώ στο βεβαιώνω δηλαδή αυτό με όλους όσους έχω μιλήσει. Πρόσεξε. Υποτίθεται ότι ο ΝΑΣ ήξερε ότι χανόντουσαν διάφορα αντικείμενα από το αεροπλάνο στην πορεία. Δεν θα πω αν ήταν προσωπικό ή συνεργάτες ή catering, δεν ξέρω τι, επιβάτης, δεν ξέρω τι. Το ήξερα αυτό το πράγμα. Αλλά ήξερα ότι όλα αυτά έγραφαν Olympic πάνω. Και ήξερα ότι ήταν ένας έμεσος τρόπος για διαφήμιση. Το θέμα είναι το να έχεις το πνεύμα του να είσαι πιο μπροστά από την εποχή ακριβώς. Σου. Επίσης, τα παλιά τα αεροπλάνα εκείνης εποχής, τα πρώτα 727 που είχαν αγοραστεί, είχαν σιταπετσαρίες τους, τυχογραφίες από το κροτήρι που είχαν βρεθεί στο κροτήρι της Σαντορίνης, που ήταν οι ψαράδες της Κνωσού ή κάτι τέτοιο, κάτι μινωικές φιγούρες. Την Ελλάδα. Ταξίδευε η Ελλάδα πάνω. Τα κρυφά φώτα που ήταν κάτω από τα ράφια, γιατί δεν είχε δουλάπια εκείνο το αεροπλάνο, εκείνος ο τύπος τότε, είχαν και αυτά ένα είδος μέανδρου, τελείως ελληνικά στοιχεία. Και απορώ, γιατί η παγκοσμιοποίηση μας έφερε σε αυτό, γιατί και η Ολυμπιακή αργότερα τα κατάργησε αυτά. Όσο κόστος και να είχαν, ήταν ένας μεγάλος κράφτης, έχει μπει στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε όταν ανακαινήσαν τα δύο πρώτα 747 αργότερα, όταν στα περισσότερα, σε όλα τα χωρίσματα από ζώνη σε ζώνη είχαν μπει παραστάσεις αγαλμάτων, πρωτομές, αντικείμενα. Όπως επίσης και στα παράθυρα, στα σκιάδια, όταν κατέβαζες κάτω το σκιάδι, πώς να το πω, το κουτινάκι τέλος πάντων, είχε διάφορες παραστάσεις. Είτε ήταν πιάτα, ήταν μελανόμορφα, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Έμπαινες μέσα και σου κέντριζε το ενδιαφέρον να το προσέξεις. Ενώ τώρα μπαίνεις μέσα και αν υπάρχει το λογότυπο πάνω στο μαξιλαράκι, πάνω στο προσκεφάλι τέλος πάντων, έχει καλώς. Διαφορετικά όλα τα αεροπλάνα, είτε εφράνσιν, είτε δεν ξέρω τι, Λουκάσα. Άμα ξέρεις να πουλάς αυτό που έχει προς πώληση, θα κάνεις αυτά. Ναι, η ταπετσαρία έχει το ίδιο κόστος. Το να έχει ένα μοτίβο. Κοιτάξτε, αυτό που είχε προς πώληση δεν ήταν ακριβώς προς πώληση. Με την έννοια ότι πουλούσε. Ναι, το λέω, ξέρω ότι το λες με την καλή έννοια. Πουλούσε στην πραγματικότητα η Ολυμπιακή. Ήταν εκπρόσωπος. Και εγώ έχω δει άνθρωπο να μπαίνει από τη Στουτγκάρδη μέσα και να σκύβει να φυλάει τη μοκέτα. Και να το φωνάζω βρώμικα είναι και να εξακολουθεί να φυλάει τη μοκέτα. Δεν νομίζω ότι το κάνουν στην Αιγαία αυτό. Θεωρούσε ότι. Είναι ελληνικό χώμα. Φύλαγε ελληνικό χώμα. Πού στη μοκέτα τα αεροπλάνου, ναι, έτσι είναι. Μπορεί να είχε να μου πει και 30 χρόνια για να με την πατρίδα σου. Επίσης, μια και βγήκε στο επίκεντρο η Αμφίπολη, υπήρχε αεροπλάνο με το όνομα Αμφίπολη όταν η Αμφίπολη ήταν αυτή που ήταν. Ακόμα και τα ονόματα των αεροπλάνων, με εξαίρεση τα Κνωσός, Φεστός, Στάγυρα, τις κομίτες που ήταν της Βασιλικής Ολυμπιακός Αϊτός. Όχι, οι κομίτες ήταν Ειρήνη, Ολυμπιακός, Ολυμπιακή Φλόγα. Οι κομίτες είχαν βασιλείς. Να το πω και αυτό. Τους έγινε Παύλος. Όχι, Παύλος είχε την πριγκίπισσα Όργα, τη Βασίλισσα Φρυδερίκη, αυτό. Εγώ δεν τους πρόλαβα τους κομίτες. Εγώ τους πρόλαβα, εδώ όμως τώρα. Κάνανε φοβερό θόρυβο. Ναι, όχι, οι καραβέλες ήταν το δυνατότερο. Οι καραβέλες ήταν και τα 727. Τα 727 ήταν πίσω οι τρεις κινητήρες. Ήταν τρεις κινητήρες πίσω, ναι. Το ένα.
Αλλά τα περισσότερα ήταν Μακεδονία, Κνωσός, Φεστός, πάντως η τωρινή απαξίωση. Ακόμα και αυτό που έβλεπες, δηλαδή εκτός από την ουρά με το λογότυπο που αυτό, έβλεπες City of Athens, Olympic Flame, Olympic Spirit, ήταν όλα ήταν μέσα στην προβολή της αεροπορικής εταιρείας. Και αυτή η προβολή ευτυχώς συνεχίστηκε και με το δημόσιο μέτωπο, κύριο μέτωπο. Θα σου πω κάτι προσωπικό τώρα σε σχέση με τα ταξίδια με την Ολυμπιακή. Εγώ κάθε φορά που ταξίδευα με αεροπλάνες Ολυμπιακής, αυτό το πράγμα που ήθελα να ξέρω και έψαχνα να το δω πριν να μπω μέσα στο αεροπλάνο ήταν ποιο ήταν το όνομα του αεροπλάνου. Διότι ένιωθα ότι με μετέφερε αυτός. Αυτοπροσώπος ο Ηρακλής. Ναι. Πάντως αυτό το Olympic Spirit. Η Αθηνά, η ΚΟΣ, το Olympic Spirit. Ναι, όλα. Πάντως, αν θέλεις έτσι να ξέρεις, μπορούμε να πάμε μια μέρα όλοι μαζί, έτσι σαν τον Παντελή Ζερβό στις ελληνικές ταινίες, μια βόλτα στον περιφερειακό του αεροδρομίου, που είναι το Jumbo, το πρώτο, το Bravo, το οποίο ήταν νομίζω το Spirit. Mm-hmm. Και ένα 727 επίσης στον Μπράβο που δεν θυμάμαι το τίτλο του, διαλυμένα, κομμένα στη μέση. Το 727 θα είναι από όλο, είναι κομμένα στη μέση, πεταμένα δεξιά αριστερά τα φτερά στον περιφερειακό του αεροδρομίου, ερείπια μέσα στα ερείπια, ελληνική περιουσία. Που θα μπορούσε να είναι επισκεψιμότητα για παιδιά και για σχολεία, να μάθουν μια στοιχειώδη ιστορία της νεότερης Ελλάδας που είναι μέσα και από την αεροπορία. Αεροπορικό μουσείο. Γιατί όχι, πολλές χώρες έχουν, γιατί να μην έχουμε και εμείς. Είναι ερείπιο, πεταμένο, ούτε ανταλλακτικά. Και τρέχα γύρευε ποιος έχει διαλύσει, τι και πώς. Αυτό μια και μιλάς για τα αεροπορικά. Μιλάμε για πλιάτσικο τώρα. Εντελώς. Έτσι. Ναι, γιατί το έχω δει. Μα έτσι κι αλλιώς και τα περισσότερα, μάλλον πάρα πολλά αεροπλάνα. Άλλο ένα μυστήριο, δηλαδή που ας μου το λύσει κάποιος, γιατί τα αεροπλάνα τα χρησιμοποιούσαν μέχρι να τα ξεζουμίσουν παντελώς και να τα πετάξουν κατσαρόλες. Σκουπίδια. Ελάχιστα αεροπλάνα πουλήθηκαν σε άλλες εταιρείες. Εμείς αγοράσαμε. Πήραμε αεροπλάνα από τη Lufthansa 727. Πήραμε αεροπλάνα. Τα είχε και διατηρημένα. 747 από τη Σίγκαπορ. Εμείς, οι Ολυμπιακοί τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Τα δικά μας τα αεροπλάνα, τις Ολυμπιακές τα αεροπλάνα. Ποιος τα πήρε μέχρι και τώρα τα 340 που θεωρούνται σχετικά σύγχρονα αεροπλάνα και καινούρια, σαπίζουν στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ελάχιστα πουλήθηκαν. Γιατί έπρεπε όλα τα 727 να σαπίσουν πάνω στο ελληνικό? Γιατί τα 720 έπρεπε να γίνουν κατσαρόλες και κατσαβίδια και παλιοσίδαρα? Ας μου το πει κάποιος αυτό το πράγμα. Δηλαδή και τα υλικοφόρα, τα τελευταία υλικοφόρα που είχαν μείνει στην Ολυμπιακή, καλά που τα πήρε ο ελληνικός στρατός. Και αυτά τα YS. Ναι, τα YS11. Και αυτά θα είχαν την ίδια τύχη. Γιατί γινόταν αυτό το πράγμα? Θέλεις τώρα πραγματικά απάντηση στο γιατί? Ναι, έχεις. Ναι, θα μας πάνε μέσα, δεν λέει. Όχι, όχι. Δεν λέει. Δεν λέει να την πω. Λες να μας ακούνε, να μας περιμένουν με χειροπέδες έξω? Δεν ξέρω. Εντάξει, θα μας περιμένουν, ναι, όχι, αλλά κάποια στιγμή. Άμα το πω έτσι όπως θα ήθελα. Θα μετρήσω τα like μετά στο Facebook. Ναι. Σωστό και αυτό. Έτσι. Γιατί μ' αρέσει που έχει την απορία. Γιατί? Δεν κακό να έχεις απορίες. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα πια έχουμε φτάσει όλη η Ελλάδα να είναι, πώς να σου πω, να ψάχνει να βρει πού είναι τα κομμάτια των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων που είναι και του 2004. Και ψάχνουμε τώρα εμείς γιατί το αεροδρόμιο. Τώρα που είπες, είπες Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Εγώ το ερώ, να κάνουμε μία κουβέντα για... Τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις? Όχι, για τους Ολυμπιακούς κύκλους της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το λογότυπο της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Πώς προέκυψε? Λέγε εσύ. Πολύ απλό. Ήθελε η Ολυμπιακή Αεροπορία να έχει το λογότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι σήμα κατά τεθέν κατοχυρωμένο και κανένας άλλος δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό και ξύπνιος όπως ήταν ο Νάσης, έβαλε έναν κύκλο πάνω από τους υπόλοιπους. Τους 5 τους έκανε 6 και έτσι δημιούργησε το γνωστό λογότυπο. Και κανείς δεν μπορούσε να του πει και τίποτα. Έβαλε και κανείς δεν κατάλαβε και τη διαφορά από τους κύκλους των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι.
Δηλαδή ναι. Περισσότεροι δεν έχουμε διακρίνει τη διαφορά. Ναι, 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 ναι. Έτσι είναι όπως το λες, ναι. Ναι, περιτώντας από τώρα, εντάξει, είναι αυτό. Υπήρξαν επιβάτες εκείνου του καιρού, επί Ολυμπιακής Ωνάσης και δεν ξέρω τι, που λέγαν ποια είναι αυτή η Hula Hooper Lines. Η Hula Hooper Lines. Μας το Hula Hoop με το τσέρκι που... Ναι, 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 ναι. Αυτό ναι. Δεν το έχω ακούσει εγώ. Εσύ ούτε εγώ το πρόλαβα. Το Hula Hoop το χορεύανε όταν ήμουν και εγώ βρέφος. Αλλά άκουγα. Εγώ άκουγα. Το φαντάζεσαι βρέφος να χορεύει το Hula Hoop. Άκουγα τους μεγαλύτερους εγώ πάντα. Γι' αυτό. Εγώ δεν το πρόλαβα αυτό. Ναι. Είμαι... Από Αμερικανούς έχω ακούσει πάρα πολλά. Εάν η Μύκονος είναι κοντά στην Ελλάδα... Ούζο με Sprite. Ναι. Είναι για να απορροφάτε το αλκοόλ πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Και, και να γλυκαίνει το γλυκάνισο. Ναι, 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 ναι. Τι να σου πω, την πρώτη φορά που το άκουσα... Το ήθελε πάντως. Δημήτρη, το επάγγελμα, αυτό το επάγγελμα ήταν εμπειρία. Σε τότε, καταλαβαίνω εκείνα, πάρα πολύ καλά αυτό που είπες για τα βιβλία. Πάρα πολύ καλά. Ναι, 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 να μην το πω, δηλαδή ό,τι έχω μάθει... Δηλαδή εσύ έκανες μια εργασία παρακαταθήκη για το επόμενο. Μα ναι, μα ναι. Αν είχα διάθεση να γράψω μόνο ταξιδιωτικούς οδηγούς και τέτοια, εντάξει, αυτά αλλάζουν, τα στοιχεία θέλω να πω, οι διαμονές, οι καταστάσεις τέλος πάντων. Έχω όμως την πρώτη ύλη, έχω μια πολύ καλή εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εντάξει, τώρα δεν σκοπεύω να κάνω τέτοιο πράγμα. Λογοπαιχνιδίζοντας, πώς είναι να βλέπετε μια ζωή ολόκληρο τον κόσμο αφιψηλού? Κοίταξε, το έχει περιγράψει τόσο ωραία η Σότια Τσότου σε αυτό το καταπληκτικό αεροπλάνο. Πώς αλλιώς να το πεις, μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα και τα κανόνια με παιχνίδια. Εγώ θεωρώ ότι μαθαίνεις τι θα πει πραγματικά η συναδέλφωση, γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να είχαμε και τα συνδικαλιστικά μας και τα πολιτικά μας και τα δεν ξέρω εγώ τι σαν συνάδελφοι. Αλλά έκλεινε η πόρτα του αεροπλάνου και είχαμε ένα στον άλλον. Βέβαια, διότι εδώ πέρα πηγαίνει το αντίθετο του γνωστού ανέκδοτου που λέει ότι όταν έχεις να κάνεις με κολόπεδα που δεν κάθεται ήσυχα και σου λένε θέλω να παίξω μπάλα, θέλω να παίξω μπάλα, άνοιξε την πόρτα και βγες έξω. Εκεί είναι η μοναδική περίπτωση που δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα να βγεις έξω. Ναι, εντάξει. Αυτό έχει. Θα συμπληρώσω σε αυτό που είπε η Ρένα, ότι το να βλέπεις τον κόσμο αφιψηλού σε κάνει και λίγο πιο σοφό. Ναι, το αφιψηλού βέβαια είναι μέσα γιατί σε. Είναι εισαγωγικά η κυριολεξία της αποστασιοποίησης. Δηλαδή με το που κοιτάς κάτω, ας πούμε, και βλέπεις πόσο μικρό είναι ένα νησί, ένα μεγάλο νησί. Πόσο μικρό είναι αυτό το μεγάλο νησί, που δεν φαίνονται ούτε τα σπίτια του καν. Δεν φαίνονται οι άνθρωποι, δεν φαίνονται τα αυτοκίνητα, δεν φαίνεται τίποτα. Είναι ο πρώτος βαθμός αποστασιοποίησης και συνειδητοποίησης πόσο μικρός είμαι και εγώ εδώ πέρα τώρα πάνω, που όταν αυτοί μάλλον που βρίσκονται από κάτω δεν μπορούν να με δουν. Είναι ένας τρόπος ενός άλλου πράγμα... διαφορετικού ανοίγματος προς μία από τις οδούς που προσφέρει αυτό που λέμε σοφία. Κοίταξε, συνειδητοποιείς ότι ακουμπάς πάνω σε μία λαμαρίνα. Ναι. Δεν είσαι στο κενό, είσαι πουθενά, δηλαδή. Χωρίς εναλλακτική λύση. Δεν έχεις. Δεν είσαι αλεξίπτωτο, δεν έχεις αυτό. Γιατί το μίλησα προηγουμένως. Ναι, μεν ασφαλές, αλλά άμα σου βουλάει, δεν σου. Και γι' αυτό και οι συνάδελφοι μεταξύ μας, μέχρι και τώρα, είμαστε αρκετά δεμένοι. Μπορεί να μην χωνευόμαστε τόσο, να μην ταιριάζουμε τόσο, αλλά χαιρόμαστε ή συνειρμικά έρχονται εικόνες. Γιατί όταν μπαίναμε στο αεροπλάνο και παρατηρούσαμε εμπειρικά πια μια διαφορετική συμπεριφορά, ένα διαφορετικό θόρυβο, ένα διαφορετικό κούνημα, μια ανατάραξη. Αυτομάτως συνδεόσασταν. Αυτόματα κοιτάζομασταν με τα μάτια. Γιατί τι συμβαίνει. Υπάρχει μια συνεννόηση. Ναι. Και αν ήμασταν, ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Εκτός καθήκοντος εκεί τη στιγμή, μια σε κάποιον γκάλε, δεν ξέρω τι, πιανόμασταν ο ένας από τον άλλον, δηλαδή, ό,τι γίνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν που μας έδεσε ιδιαίτερα, τουλάχιστον την καμπίνα τουλάχιστον. Και αυτό μας κάνει μέχρι και τώρα που βλεπόμαστε να χαιρόμαστε, είτε ο ένας συνταξιούχος είναι 80, είτε ο άλλος είναι 50. Γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά που φύγαν κακήν κακώς μετά το κλείσιμο. Ναι, είναι και αυτό. Ναι, θέλω να πω ότι μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων που βρισκόμαστε εν ζωή, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν συναντιόμαστε, γιατί μας έρχονται συνειρμικά
είναι τα χρόνια της νιώτης τώρα, κακά τα ψέματα. Εντάξει, είναι. Άμα είσαι νέος και υγιής, όταν έχεις τη ζωή μπροστά σου, όταν δεν σε απασχολούν πτωχεύσεις, οικονομικές κρίσεις κτλ. Κτλ. Οικοδομείς. Ε, βέβαια. Πάντως να σου πω κάτι, μετά από όλο αυτό, δηλαδή το ανέβα επάνω και δες το από ψηλά, μετά κατέβα κάτω και πέσε πάνω στο McDonald's που είναι και παγκόσμιο σήμα κατά τεθέν πλέον, κάπου καταλαβαίνεις και τις διαφορές αν θέλεις και το μαθαίνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή γίνονται και οι πτωχεύσεις, γίνονται και οι κρίσεις, γίνονται και τώρα γίνονται και τ' άλλο. Για δες το λίγο από ψηλά, μην τυχόν έχει και άλλη διάσταση και άλλη επίδραση. Έτσι δεν είναι μόνο, ναι. Δηλαδή σου δίνει την... είναι κάτι που το κρατάς, εγώ τουλάχιστον το έχω κρατήσει. Αν δεν πάρω λίγο απόσταση, να το δω σφαιρικά, να το δω έτσι τα κομμάτια του puzzle, δεν μπορώ να βρω και τα γράμματα μου. Ενώ μόλις το δω αυτό το πράγμα, λέει, δεν δες λίγο παραπάνω, μην τυχόν αυτό έχει και αυτό από πίσω και εκείνο από πίσω και εκείνο από πίσω. Οπότε έτσι, κάπως έτσι, έρχεται και φεύγει μια ισορροπία. Ναι, ναι. Γιατί αν περίμενα από το δελτίο ειδήσεων, δεν. Όχι, έχεις δεν έβλεπα. Να τα βγάζω πέρα με την κοινή λογική. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά όπως φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης που είναι αφιερωμένο στην Ολυμπιακή Αεροπορία, την Ολυμπιακή Αεροπορία της καρδιάς μας ως εταιρείας, την Ολυμπιακή Αεροπορία της δουλειάς σας και της δικής σας ιδιαίτερης αγάπης, της νιώτης μας, της νιώτης σας και όλων των εμπειριών που αποκομίσατε. Έτσι να μην το πέστε κάτι ό,τι θα θέλατε έτσι για το κλείσιμο. Εγώ θα πω από τώρα καληνύχτα και σας ευχαριστώ πολύ, διότι θέλω να αφήσω τους αγαπητούς φίλους, τον Γιώργο και την Ρένα, να ακουστούν αυτοί ως τελευταίοι και όχι εγώ. Εγώ θα σας ξανακαλέσω όσοι θέλετε να μας ξαναπαρακολουθήσετε την επόμενη Δευτέρα με ένα άλλο θέμα το οποίο θα ανακοινώσω στην πορεία. Σας ακούω. Εγώ θα ήθελα να πω ότι εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου να βρεθεί ο τρόπος και ο σωστός άνθρωπος που θα αναγεννήσει και την Ολυμπιακή σαν εθνικό αερομεταφορέα και την Ελλάδα σαν ελληνικότητα και ελληνική ποιότητα. Αυτά. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Και εγώ να πω και εγώ καληνύχτα σε όλους τους ακροατές. Και εγώ θα κλείσω με μία ευχή. Να υπάρξει αερομεταφορέας ελληνικών συμφερόντων, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αν θα είναι αυτός που υπάρχει ήδη ή κάποιος άλλος, που να πάρει τα χρώματά μας και να τα πάει στις 5 Ηπείρους, έτσι όπως ήταν και η Ολυμπιακή των 5 Ηπείρων, χωρίς την κακοδαιμονία που γεννήθηκε και γιγαντώθηκε αργότερα. Να δούμε, δεν νομίζω να το προλάβω εν πάση περιπτώσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μακάρι να δούμε ξανά πάλι τις ουρές των αεροπλάνων μας να αλωνίζουν πάνω από τον Ατλαντικό, πάνω από τον Ινδικό και όχι μόνο. Αυτό είναι ευχή μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και να τα λέμε. Να είστε καλά όλοι. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα.